Θέλω να πω και μια κουβέντα ακόμα που νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εμείς επισκεφτήκαμε το Βελιγράδι. Στη συζήτηση που είχαμε με τους διάφορους παράγοντες, μου έκανε εντύπωση τρομακτική μια κουβέντα του Προέδρου της Σερβίας, του κ. Μιλουτίνοβιτς, ο οποίος ήταν επικεφαλής της σερβικής αντιπροσωπείας στο Ραμπουγέ. Μας είπε λοιπόν ότι όταν το ΝΑΤΟ ζήτησε παρουσία στρατιωτική του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, η πρώτη ανταπάντηση της Γιουγκοσλαβίας ήταν να μπει η Ιουγκοσλαβία στο ΝΑΤΟ και να υπάρχει νομίμη παρουσία. Αυτό ακούγεται πρώτη φορά. Ακούγεται πρώτη φορά, γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό ακούγεται πρώτη και φορά. Και βεβαίως η απάντηση ήταν αρνητική. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν τους αρκεί απλώς μια στρατιωτική παρουσία. Θέλουν, όπως υπόθηκε, να συρρυκνωθεί ο ρόλος της Σερβίας σε βαθμό που να μην μπορεί να διαδραματίσει κανένα ρόλο στην περιοχή. Αυτός είναι ο τελικός στόχος. Και αν πιστούμε ότι αυτός είναι ο τελικός στόχος, και εγώ είμαι πεισμένος γι' αυτό, τότε πραγματικά θα δούμε όλα τα γεγονότα και τις κινήσεις με ένα νέο μάτι. Μάλιστα. Και η ανησυχία μου είναι ότι μεθοδεύονται συνεχώς κινήσεις για να τορπιλιστεί διαδικασία ενεργειακής λύσης. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Παναγιωτόπουλο, αν μου επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο μόνο. Γιατί λέμε ότι και υπόθηκε ότι θα λήξει αυτός ο πόλεμος μόνο εάν υλοποιηθούν οι στόχοι του ΝΑΤΟ. Όχι, αυτό είναι η επιδίωξη του ΝΑΤΟ. Ναι, είναι η επιδίωξη του ΝΑΤΟ. Εγώ λέω ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί να λήξει και διαφορετικά. Αν βρεθεί έστω και μία χώρα, μία, να πει όχι. Εάν βρεθεί μία χώρα να πει όχι και να προβάλλει ένα όχι, να είστε βέβαιος, να είμαστε βέβαιοι, ότι θα αρχίσει να καταραίει όλο αυτό το σχήμα. Λέτε δηλαδή, μάλλον ο κύριε Θεωνά, ότι το ΝΑΤΟ χρειάζεται τώρα και οι λαοί. Δεν θα διακινδυνεύσει την οποιαδήποτε ρηγμάτωση στην ενότητά του. Δεν θα μπορέσει να τη συγκρατήσει. Αυτό λέτε. Αν μια χώρα αρχίσει να λέει όχι, υπάρξει μια αρνητική δεν στάση. Θα μπορέσει να τη συγκρατήσει. Και από αυτή την άποψη είναι τεράστιες οι ευθύνες. Τώρα θα σας πούν, υπάρχει ο αντίλογος ότι τι θα υποστεί αυτή η χώρα. Για νέο πολιτισμό, θα πω ότι αυτός ο νέος πολιτισμός φαίνεται από τον κίνδυνο που δημιουργείται με τον νέο ρόλο του ΝΑΤΟ, που αυτοαναγορεύει τον εαυτό του σε παγκόσμιο χωροφύλακα, που δεν σέβεται ούτε σύνορα ούτε εθνικές κυριαρχίες. Κύριε Θεωνά, ότι ακόμα διακυβεύει και παγκόσμιο πόλεμο. Ναι, αυτό το οποίο διότι αυτή τη στιγμή η ρήξη με μεγάλες δυνάμεις σαν την Κίνα και ενδεχόμενα δεν ξέρω. Αν στη θέση της Κινέζης πρεσβείας μπορούσε να είναι και η Ρώσικη πρεσβεία, αυτό θα σήμαινε, ακούστε να δείτε, ο ρόλος αυτός ή θα σταματήσει ο ρόλος του ΝΑΤΟ ή θα οδηγήσει σε απρόβλεπτες συνέπειες όλο τον κόσμο. Οφείλω να δώσω μία διευκρίνηση στους χειρισμούς μου. Βεβαίως. Διότι όταν μιλώ για νέο παγκόσμιο πολιτισμό, μιλώ για αυτό που η ανθρωπότητα αισθάνθηκε ότι θα κατακτήσει μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Την αξία της ελευθερίας. Τώρα, το δικαιωμάτων των λαών. Μην πάμε εκεί, γιατί να μην πάμε. Θα πούμε αρκετά για τις κοσμογονικές αλλαγές που γίνανε στον κόσμο, ας πούμε. Για όνομα του Θεού. Που θεωρούν τα 25 εκατομμύρια κόσμο που δεν έχουν δικαιώματα. Έχει μια βαρύτατη πολιτική και πολιτιστική κληρονομιά και συμβολής στον ευρωπαϊκό πολιτισμό καταρχήν, που αυτό είναι και το κεκτημένο μας και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Υπάρχει πολιτισμή των χωρών της Ευρώπης. Μα αφήστε να τελειώσω, κύριε Θεωνά. Λοιπόν, ναι, αυτό εγώ εννοώ, το οποίο αν κάτι απ' όλα προϋποθέτει, είναι σεβασμός στους κανόνες του δικαίου, υπάρχει διεθνές δίκαιο, υπάρχουν αξίες τις οποίες υπηρετεί αυτό το δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο βορβαδίστηκε. Ναι, γι' αυτό σας λέω και επιμένω ότι εμείς επιμένουμε, θέλουμε το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, θέλουμε την προάσπιση αυτών των αξιών και αυτή είναι η δύναμη η οποία μπορεί να θέσει στο περιθώριο τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και τέτοια νοοτροπία μιας υπερδύναμης η οποία αντιλαμβάνει το ρόλο της ως τον παγκόσμιο χωροφύλακα. Και αυτή είναι, αν θέλετε, πρωτίστως, όπως είπα και στην πρώτη μου τοποθέτηση, η ευθύνη των χωρών των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες καλούνται να αποδείξουν στο μέλλον ότι είναι άξιες να υπερασπιστούν αυτές τις αρχές, αυτά τα ιδανικά και να αναλάβουν το κόστος αναμέτρησης ή, αν θέλετε, αντιπαράθεσης με φίλους, εταίρους και συμμάχους. Αυτό το σκεπτικό το δικό μου. Και νομίζω ότι αν θέλουμε να δούμε ευρύτερα την περιοχή των Βαλκανίων, μόνο σε ένα τέτοιο καταστατικό χάρτη αρχών θα μπορούσε να επανέλθει η περιοχή στην ειρήνη και θα μπορούσαμε να μιλάμε για πρόοδο, ευημερία και ειρηνική συνύπαρξη των λαών, ακόμα και στο πλαίσιο ενός περιφερειακού οργανισμού των χωρών μελών της Βαλκανικής. Κύριε Παναγιωτόπουλε, επιτρέψτε μου για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις και μιλάμε τώρα περί ανέμων και υδάτων, με συγχωρείτε για την έκφραση. Θα σας διαβάσω μια γραμμή μόνο από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί μιλάμε για ευρωπαϊκό πολιτισμό και ευρωπαϊκές χώρες και Ευρωπαϊκή Ένωση, που ψηφίστηκε στις 15 Απριλίου του 1999, τονίζοντας
ότι η ενίσχυση των διεθνών κανόνων για τα δικαιώματα του ανθρώπου πρέπει να έχει προβάδισμα έναντι της εθνικής κυριαρχίας. Ανοίγει, δίνει το πράσινο φως στο ΝΑΤΟ να επιβάλλει τα κατά την άποψή του δικαιώματα του ανθρώπου και ηθικές αξίες, μη σεβόμενο ούτε σύνορα, ούτε τελική πράξη του Ελσίνκη, ούτε διεθνείς οργανισμού συλλογικής ασφάλειας, ούτε διεθνές δίκαιο. Μα με συγχωρείτε, κύριε Θεμάνα, επειδή έγινε αυτό το ψήφισμα, πρέπει να καταλήψουμε τις θέσεις μας. Κοιτάξτε, δεν εγκαταλείψετε τις θέσεις σας. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα το ψήφισε και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα το ψήφισε. Δεν έπεσε από τον ουρανό. Ψηφίστηκε από συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που δεν είναι κυβερνήσεις. Είναι εκπρόσωποι των λαών, υποτίθεται. Και ψηφίζουν. Άσε, άμα το διαβάσετε, θα σηκωθούν οι τρίχες της κεφαλής σας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ ψηφίζουν και αναγνωρίζουν στο ΝΑΤΟ πριν ακόμα τη σύνοδο της Ουάσιγκτον το δικαίωμα να μετατρέπεται σε παγκόσμιο χωροφύλακα που επεμβαίνει σε οποιοδήποτε σημείο της γης χωρίς σεβασμό σε σύνορα και εθνικές κυριαρχίες. Πάντως, σε ό,τι μας αφορά ως κόμμα, δεν έχετε παρακολουθήσει τις πρωτοβουλίες μας. Και ίσως πρέπει να θυμίσω την επιστολή του Κώστα Καραμαλή στους Ευρωπαίους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Το οποίο, μα με συγχωρείτε, τι να κάνουμε. Δεν είμαστε ούτε κυβέρνηση της χώρας, αυτά που λέτε ούτε τώρα. Έτσι, μα τι σας απαντώ σε αυτά που λέω εγώ. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Εμείς σας λέμε την πεποίθησή μας, την πίστη μας στην αξία αυτών των αρχών και των ιδανικών. Παίρνουμε ως δεδομένο τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας. Δεν αμφισβητείται, κύριε Παναγιωτόπουλε, ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας. Από το 90% σχεδόν του ελληνικού λαού. Άρα, μέσα σε αυτόν τον προσανατολισμό, πρέπει κανείς να πολιτεύεται με κάποιες αρχές, να θέτει στόχους και να ξέρει τι υπηρετεί. Και να λέει ναι πάντα. Μα δεν γίνεται πάντα. Εμείς το έχουμε αποδείξει πράκτος ότι δεν λέμε πάντα. Στις 7 Απριλίου υπήρξε επιστολή του Κώστα Καραμαλή στους Ευρωπαίους ηγέτες που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και έθεσε αυτά που περίπου σας είπα. Συμπληρώνοντας και ένα πρακτικό τρόπο για την ειρήνευση της περιοχής, ανάληψη πρωτοβουλειών, ακόμα και μέχρι την ανασυγκρότηση της Ιουγκοσλαβίας μετά το τέλος του πολέμου. Προτάσεις και πρωτοβουλίες εμείς αναλάβαμε. Από εκεί και πέρα δεν είμαστε η κυβέρνηση της χώρας για να επιβάλλουμε, όπως υπονοήσατε με την τοποθέτησή σας, κάποια πράγματα, ούτε είμαστε εκείνοι που θα γράψουμε τις υποσημειώσεις στις αποφάσεις του ΝΑΤΟ, διότι να εκπροσωπούμε στην Ελλάδα. Άλλοι έχουν την ευθύνη για αυτήν την εκπροσώπηση. Εγώ στην άποψη που εκφράσατε τοποθετικά δεν είπα ότι είστε κυβέρνηση, ούτε ότι θα υπογράψετε, δεν θα υπογράψετε. Και είναι βέβαια γνωστό ότι μετά, πριν ακόμα τελειώσει ο πόλεμος και η σφαγή που γίνεται στην Ιουγκοσλαβία, έχουν αρχίσει ήδη οι εκπρόσωποι του κεφαλαίου να ενδιαφέρονται πώς θα μοιραστεί η πίτα της ανασυγκρότησης της Ιουγκοσλαβίας. Μιας υποταγμένης βέβαια Ιουγκοσλαβίας, έτσι την ονειρεύονται. Δεν το αφισβητώ. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Πιστεύω ότι ο κ. Παναγιωτόπουλος θα το φέρει στην κουβέντα για να τοποθετήσουμε. Αυτό θα μπορέσουμε να το δούμε στη συνέχεια. Μας, γιατί είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει. Και έχοντας και την συμβολή και την παρουσία του Υπουργού Μακεδονίας Τράκης, του κ. Γιάννη Μαγκριώτη. Εγώ θέλω να μείνουμε στο θέμα και να πούμε το εξής. Πώς αντιμετωπίζουμε, κακά τα ψέματα, τα τελευταία γεγονότα έχουν προκαλέσει μια αλλαγή των συσχετισμών και θα λέγαμε των πολιτικών συμπεριφορών του εκλογικού και του κοινωνικού σώματος. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, θα έλεγα ένα συντριπτικό ποσοστό, το οποίο περνάει το 90% από την κοινή γνώμη, είναι σαφώς αντίθετο το ποσοστό αυτό με τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς κατά της Ιουγκοσλαβίας. Από την άλλη πλευρά όμως, κατά πλειοψηφία η κοινή γνώμη λέει ότι δεν θέλω να βγω από το ΝΑΤΟ. Έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Πώς το εξηγείτε αυτό και πού μπορεί να μας οδηγήσει αυτή η κατάσταση? Κοιτάξτε, λέτε κύριε Θεωνάες. Κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι γνωστό ότι το κόμμα μας, το δικό μου κόμμα. Όχι, το ΚΚΕ, το μόνο κόμμα που λέει να βγούμε από το ΝΑΤΟ. Όμως. Σαφές. Εκείνο που θέτουμε και τίθεται πια και από τα πράγματα είναι τι χρειάζεται το ΝΑΤΟ. Ναι. Ποιος το χρειάζεται το ΝΑΤΟ. Γιατί χρειάζεται το ΝΑΤΟ. Πάντως αρμόδιοι να το καταργήσουμε δεν είμαστε εμείς. Πέρα από αυτό. Όχι αρμόδιοι, δεν έχουμε την δύναμη να το καταργήσουμε. Οι λαοί όμως πρέπει να προβληματίζονται. Οι λαοί υπό την ευρεία είναι ναι, αλλά ο ελληνικός λαός μεμονωμένα αδυνατεί να το καταργήσει. Δεύτερο, να είμαι. Ακούστε, δεύτερο. Δεν λέει ο ελληνικός λαός ότι θέλει να είναι, διότι στο κάτω-κάτω δεν τολμήσατε και ποτέ, είτε εσείς είτε το ΠΑΣΟΚ, να κάνετε κανένα δημοψήφισμα. Για να δούμε και τη γνώμη του λαού. Να τολμήσετε. Εδώ το ΠΑΣΟΚ προσχώρησε. Το 92 με τη συνθήκη του Μάσκ δεν το κάνατε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν θέσαμε. Αυτή τη στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν έθεσε θέμα
εξόδου της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Εκείνο που θέσαμε ήταν mm-hmm. να βγει ευθέως mm-hmm. η ελληνική κυβέρνηση που εκφράζει τη χώρα και να καταδικάσει τους βομβαρδισμούς mm-hmm. και να δηλώσει ότι όχι μόνο δεν μετέχει στους βομβαρδισμούς, αλλά δεν παρέχει και διευκολύνσεις. Δεν παρέχει υποστήριξη. Υποστήριξη προς τις δυνάμεις που αυτή τη στιγμή επιτίθεται στη Γιουγκοσλαβία. Mm-hmm. Και όχι αυτό γιατί είναι φίλος και ομόδοξος ο σερβικός λαός, αλλά γιατί έτσι υπερασπίζεται την προοπτική δηλαδή, της ειρήνης για να καταλάβω, και σε τι τα συμφέροντα. Διαφέρει η στάση σας από τη στάση του συνασπισμού εμπροκειμένου. Δεν είπα εγώ αν διαφέρει ή δεν διαφέρει. Λέω, ψάχνω σε να τι βρω. Διαφέρει η στάση. Να, εμείς θεωρούμε ναι. ότι αυτή τη στιγμή αυτό πρέπει να γίνει. Okay. Τώρα από εκεί πέρα το γεγονός ότι σε αυτό μπορεί να συμφωνούν και άλλα κόμματα, εμάς χαρά μας περιποιεί και όχι λείπει. Είτε είναι ο συνασπισμός που συμφωνεί ή το δίκη. Και μακάρι να συμφωνούσε και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν τη βλέπω να συμφωνεί. Είναι άλλο θέμα τώρα. Από εκεί και πέρα, μην βάζουμε κάθε φορά που συζητάμε ότι και τι θέλετε να μείνουμε έξω από το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αν αξιοποιήσεις το καταστατικό του οργανισμού στον οποίο μετέχεις και πεις όχι, δεν έχει δικαίωμα κάθε χώρα μέλος να έχει ισότιμη μεταχείριση και να πει δεν εγκρίνω εγώ τους βομβαρδισμούς, τότε η άσκηση του δικαιώματός σου, του βέτο που προβλέπεται, είτε στο ΝΑΤΟ, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να μην ψηφίσει το εμπάρκο πετρελαίου ή και το γενικό εμπάρκο κατά της Σερβίας, κατά της Γιουγκοσλαβίας. Τότε κινδυνεύεις αν χρησιμοποιείς τις διαδικασίες ή τις δυνατότητες που σου δίνουν τα καταστατικά ή οι συνθήκες. Τι θα συνέβαινε αν η Ελλάδα το έλεγε αυτό αύριο το πρωί? Πρακτικά, ρωτώ τον τέος Γενικό Επιθεωρητή Στρατού. Πριν... Να πω μία κουβέντα μόνο πριν φτάσουμε σε αυτό, γιατί δεν είναι ποτέ μαύρο άσπρο. Δεν θυμάμαι ποιος εκ των αξιοτήμων κυρίων είπε, αν ένα κράτος. Έχω τη γνώμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το έχω πει και άλλη φορά και το λέω γιατί δεν έχει ακουστεί πολύ, όχι γιατί είναι σωστό αυτό που λέω αναγκαστικά εγώ. Η Ευρώπη δεν εσύρθη σε αυτή την κατάσταση, συνειδητά μετέχει όποια Ευρώπη, γιατί υπάρχουν και κράτη εκτός από την Ελλάδα τα οποία με δυσκολία μετέχουν, θα έλεγα για την Ιταλία που εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό γιατί έχει συμφέροντα η Ιταλία και είχε πάντοτε συμφέροντα η Ιταλία και τα συμφέροντα αυτά δεν τα άλλαξε ούτε η αριστερή κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα θέμα. Ένα δεύτερο θέμα που επιτρέπετε. Εδώ υπάρχει ένα 90% του ελληνικού λαού και αυτό είναι προς τιμήν. Το λέω γιατί είναι μοναδικό φαινόμενο και θα πω κάτι το οποίο ίσως εσείς το ξέρετε καλύτερα. Η αριστερή διανόηση της Ευρώπης έχει βάλει την ουρά υπό τα σκέλη. Διάβασα ένα καταπληκτικό άρθρο στην Καθημερινή της περασμένης Κυριακής. Η αριστερά δεν άλλαξε, πέτυχε. Όπου όλη η αριστερή και όλη η αριστερή διανόηση, όπως την αριστερά τη βλέπουν στην Ευρώπη, δεν το λέω γιατί. Μα εγώ θα έλεγα. Πήγε. Δεν έχει βάλει καθόλου την ουρά στα σκέλια. Όχι, προηγείται. Προηγείται. Μπράβο, αυτό λέω. Αποτελεί την πνευματική εμπροστοφυλακή των ατοικών βομβαρδισμών. Και νομίζω, δεν ξέρω, ο κ. Στεωνάς πρέπει καθόλου να το ξέρει. Κάποιος ευρωβουλευτής. Δεν είναι ακριβή. Με πολλές ευκαιρίες. Συγγνώμη. Κάποιος ευρωβουλευτής ή του ΚΚ ή του συνασπισμού, δεν θυμάμαι, το έμαθα πριν από λίγες μέρες, εμίλησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του επετέθησαν όλοι κατά κάποιο τρόπο ότι στηρίζει το φασίστα και δικτάτορα Μιλόσεβιτς. Είναι έτσι, μα αν δεν κάνω λάθος, εγώ το για τον Αλέκο τον Αλαβάνο. Φώναζαν στον κύριο Αλαβάνο, τώρα μιλάει η φωνή του Μιλόσεβιτς. Μπράβο, ναι, δεν θυμόμουν. Την ίδια εκδήλωση υπέστη εγώ και από τον Κον Μπεντίτ. Δεν είναι, και εγώ την έχω υπέστη. Ένα αστέρι. Εγώ διάβασα σήμερα, νομίζω στα νέα, το οποίο διαπρέπει, ξεπερνώντας το Τζένι Σέι σε μένος κατά τη Σερβία και σε. Νιώτη που έλεγες πως θα γινόμουν άλλος. Και σε τόνους τριαμβικούς για να χειροκροτήσει τους βομβαρδισμούς. Εδώ υπάρχει και η ομορφιά του ελληνικού λαού. Και ο Γλυξμαόν και άλλοι. Δεν είναι μόνο ο Κόμπιν. Και ο Γλυξμαόν. Υπάρχουν και άλλοι όμως. Και οι Γερμανοί. Συγγνώμη. Το ξέρω ότι υπάρχουν και άλλοι. Και εκεί είναι η ελπίδα, αν θέλετε. Δηλαδή, επειδή είπατε εσείς, νομίζω το είπατε, εκεί είναι η ελπίδα. Μην ξεχνάτε ότι το Βιετνάμ τελείωσε. Το έχω πει και αλλού ότι είχε την ευφυΐα ο Κίσιγκερ να τους πάρει πριν ξεφτυλιστούν τελείως. Τελείωσε
το ξέρουμε όσοι είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, με εκείνη την περιβόητη αφίσα που έλεγε το Χουάι. Έτσι έπεσε το Βιετνάμ, όπου κράτησε όμως 8 χρόνια. Δεν λέω ότι, ελπίζω να μην κρατήσει 8 χρόνια όπως είπε ο κ. Λικουρέτζος, και αυτά που είπε ο κ. Λικουρέτζος είναι πάρα πολύ ωραία που τα θέτει η Ελλάδα. Και κάπου στην αρχή ιδιαίτερα, κύριε Παναγιωτόπουλε, είχαμε μείνει λες και είμαστε το μαύρο πρόβατο σε αυτή την κατάσταση. Εκεί λοιπόν θέλω να πω, τι θα γίνει με το ΝΑΤΟ. Θα το ξαναπώ. Εμείς μπήκαμε το 1952 στο ΝΑΤΟ. Γιατί μπήκαμε το 1952, γιατί μπήκαμε μετά από έναν παγκόσμιο πόλεμο και μετά από έναν άθλιο εμφύλιο πόλεμο. Και σπεύσαμε να μπούμε, ιστορικά τουλάχιστον έτσι είναι, γιατί θεωρήσαμε τον εαυτό μας ότι μπαίνουμε σε μία ασφάλεια, ήταν τα δύο τότε. Μπαίνουμε μαζί με τους κυριότερους νικητές του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και ένα μέρος της ανασυγκρότησης της Ελλάδος. Και θα πω, χωρίς δεν έχω, εγώ εκπροσωπώ τον εαυτό μου, δεν έχω τις απόψεις μου, αλλά θα έλεγα ότι δεν είμαι οπαδός κανένας κόμματος. Τι έγινε όμως στη συνέχεια. Και η σημερινή κυβέρνηση, δεν έχει σημασία αν είναι η κυβέρνηση του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, υποθέτω ότι το ίδιο θα έκανε. Κουβαλάει τα λάθη ή τις αδυναμίες των 50 τελευταίων ετών. Έχουμε την Κωνσταντινούπολη, έχουμε τη Σμύρνη, θυμάστε που έφυγε το στρατηγείο από τη Σμύρνη, έχουμε τις δύο επεμβάσεις, το 1964 με τους βομβαρδισμούς της Κύπρου με νατοϊκά αεροσκάφη, όπου αρχίσαν να λένε ότι εμείς δεν επεμβαίνουμε στη συμμαχία. Έχουμε την καταστροφή της Κύπρου, αφού προηγουμένως είχαμε τη δικτατορία που, εν πάση περιπτώσει, όλοι το ξέρουμε σήμερα ότι δεν την, όχι μόνο δεν την εμπόδισε το ΝΑΤΟ και η Αμερική, αλλά τη σιγόνταρε. Έχουμε την καταστροφή της Κύπρου που ήταν και το αποτέλεσμα και ο στόχος της δικτατορίας. Και έχουμε μία σειρά ενεργειών όπου το ΝΑΤΟ στην ψυχή του Έλληνα έχει μία επιφυλακτικότητα έως εχθρότητα. Αν θα πρέπει να βγούμε, εδώ είναι ένα μεγάλο δίλημα, και θα έλεγα ότι όταν βγήκαμε το 1974 δεν συγκινήθηκε ούτε το ΝΑΤΟ και αμέσως είπε «Fill the blank» στους Τούρκους, συμπληρώστε το κενό. Και έχουμε ακόμα και σήμερα προβλήματα, διότι εκεί υπάρχει στιγνότητα, δεν υπάρχει συναισθηματισμός και με το FIR Αθηνών και με τα στρατηγεία. Και με τα στρατηγεία και με την Αιγαία Λίτιδα ζώνη. Και αν θυμάστε, όταν το 1979, αν δεν κάνω λάθος, ή 80, έγινε η επανένταξη, όταν ήταν η κυβέρνηση του κυρίου Ράλλη, ουσιαστικά οι Αμερικανοί βοηθήσανε για να ξαναμπούμε, λέγοντας στους Τούρκους θα ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες. Επομένως, από την άλλη μεριά βλέπουμε σήμερα, κατά συνέπεια, κάντε τον ισολογισμό εσείς και κατά συνέπεια, φεύγοντας από και τον ΝΑΤΟ, δεν θα μετέχουμε... τώρα στο Γενικό Επιθεωτή Στρατού, το δίκη μου. Όχι, όχι. Να μην φύγουμε, λέτε. Όχι, μα δεν... Όχι. Κοιτάξτε, είναι ειλικρινές το ΚΚΚ. Είναι ειλικρινές. Αλλά το να φύγουμε από τον ΝΑΤΟ δεν θα κερδίσουμε αυτή τη στιγμή τίποτα. Τι πρέπει να κάνουμε. Να έχουμε μία φωνή, το είπε ο κύριος Λικουρέτζος, όσο μπορούμε να έχουμε αυτή τη φωνή, που να είναι και αξιόπιστη, η οποία μαζί με άλλες φωνές, και υπάρχουν ή θα υπάρξουν άλλες φωνές, να συμμαζέψει λίγο αυτή την αθλειότητα. Διότι εδώ πέρα το ΝΑΤΟ είναι εκτελεστικό όργανο των ΗΠΑ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τώρα τα άλλα είναι διπλωματικά λόγια. Αυτή είναι η άποψή μου. Στρατηγέ, εγώ είπα πάντως ότι αυτή τη στιγμή το θέμα είναι η διάλυση. Τι χρειάζεται. Άλλο αυτό. Αν το ρωτήσετε συστηματικά, θα έλεγα και εγώ το ίδιο. Αυτή τη στιγμή όμως το βάζουμε είναι το όχι στις διευκολύνσεις. Δεν βάζουμε τώρα αυτή τη στιγμή σηκωφύγε. Δεν μη πάμε. Είναι ένα θέμα το οποίο, αν θέλετε, αυτό να κουβεντιάσουμε. Κύριε Παγιωτόπουλο, νομίζω ότι το ερώτημα μέσα ή έξω τώρα είναι λίγο πλαστό. Είναι ψευτοδίλημα και το βάζει η κυβέρνηση ως άλοθη της αδύναμης στάσης της. Κανείς δεν λέει να φύγουμε τώρα από το ΝΑΤΟ. Κανείς. Το ΚΚΕ πριν από λίγο διαφήμισε τι λέει ακριβώς. Δεν λέει κανείς, δεν προτείνει σήμερα να βγει η Ελλάδα από μόνη της και να πει φεύγουμε από το ΝΑΤΟ. Επομένως, παραβιάζουν όσο το λένε ανοιχτές πόρτες. Το θέμα είναι, πρώτον, εάν εργαζόμαστε και για κάτι διαφορετικό και εμείς λέμε ότι πρέπει το ΝΑΤΟ να καταργηθεί,
και να αντικατασταθεί από ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο ασφάλειας. Πάντως δεν είναι δικό μας θέμα. Δεν μπορεί να ηγεθεί μόνο από την Ελλάδα. Όχι, αλλά είναι και δικό μας θέμα. Ασφαλώς τον λαό. Είναι και δικό μας θέμα το αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είμαστε ισότιμο μέλος, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκτήσει δική της αμυντική πολιτική, δική της άμυνα, είναι και δικό μας θέμα. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν το προωθούμε αυτό. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, τώρα που είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ, σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε με όλα? Η απάντησή μας είναι ότι δεν πρέπει να συμφωνούμε με όλα. Και εδώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση ακόμα. Στο συγκεκριμένο θέμα της Ιουγκοσλαβίας, δεν είναι απλώς θέμα αρχών για την Ελλάδα. Βεβαίως είναι και οι αρχές, αλλά δεν είναι μόνο θέμα αρχών. Πρέπει να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα. Συμφέρει στην Ελλάδα να συρρυκνωθεί και να ταπεινωθεί έτσι η Σερβία, η Ιουγκοσλαβία ή όχι? Η δική μας απάντηση. Λέτε είναι και θέμα ζωτικού εθνικού συμφέροντος. Είναι θέμα ζωτικού εθνικού συμφέροντος. Η δική μας απάντηση είναι ότι μία ήττα της Ιουγκοσλαβίας όπως τη θέλει το ΝΑΤΟ σήμερα είναι, στρέφεται κατά των ελληνικών συμφερόντων. Θα δημιουργηθούν άλλες ισορροπίες στην περιοχή, δυσμενέστερες για μας, και πρέπει πάση θυσία να τις αποφύγουμε. Άρα η Ελλάδα δεν πρέπει να οραματίζεται, όπως επιτρέψτε μου τη φράση, χαζοχαρούμενα λένε πολλοί από τα Πασόκ, το μετά και το θα παίξουμε ρόλο στα νοικοδόμηση και θα είμαστε τους νικητές. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει συμβιβασμός και όχι πλήρης επικράτηση του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Μάλιστα. Πριν πάμε στον κύριο Λικουρέτζο, με έχουν ειδοποιήσει ότι έχουμε συνδεθεί τηλεφωνικά με τις Βρυξέλλες στην έδρα του ΝΑΤΟ και των σχετικών διαργασιών. Στο τηλέφωνο ένας εμπειρότατος άνθρωπος από το χώρο των media, καλός συνάδελφος, ο οποίος με υπερεπάρκεια καλύπτει τα γεγονότα που γίνονται στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο σε σχέση με τα κέντρα λήψης αποφάσεων της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Είναι ο Γιώργος Δαράτος. Γιώργο, καλό βράδυ. Καλό βράδυ πάνω από τις Βρυξέλλες. Σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά. Εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Δώσ' μας τη γνώμη σου. Πώς πιστεύεις ότι θα αντιμετωπίσει από εδώ και πέρα το ΝΑΤΟ την πρωτοβουλία του Μιλόσεβιτς? Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν αρνητικές. Τι βλέπεις στη συνέχεια? Ήταν πάνω ανεπίσημα αρνητικές. Κανένας επίσημος δεν διακινδύνευσε μία δήλωση η οποία θα μπορούσε να χαλάσει τη μανέστρα, αν μου επιτρέψει την έκφραση. Όλοι παρακολουθούν την αποχώρηση των σερβικών στρατευμάτων, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά αυτή η αποχώρηση, έτσι όπως γίνεται, δεν τους προσφέρει τις απαραίτητες εγγυήσεις, όπως λένε οι ίδιοι όπου συζήτησα μαζί τους σήμερα το απόγευμα, για μια πραγματική και συνολική αποχώρηση του σερβικού στρατού, της αστυνομίας και των παραστατευτικών οργάνων, έτσι όπως λέει, και αυτό επικαλούνται πάντα, η συμφωνία του Ραμπουγιέ. Μάλιστα, δηλαδή τι θέλουν επιπλέον? Η αποχώρηση πάνω για αυτούς σημαίνει πλήρη αποχώρηση όλου του στρατού και όχι αυτά που είπε ο κύριος Μιλόσεβιτς, δηλαδή θα κατεβάσει το στρατό στο επίπεδο του Οκτωβρίου, του περασμένου Οκτωβρίου, με βάση τη συμφωνία που είχε κάνει με τον τότε Αμερικανό διαμεσολαβητή, απεσταμένο Ρίτσαρ Χόλμπρουκ. Έχει αυτή τη στιγμή 60 με 70.000 άνδρες στρατό εκεί. Αυτός υπολογίζει ότι μπορεί να τους κατεβάσει 25 με 30. Ναι. Οι σύμμαχοι λένε μηδέν στρατός, μηδέν αστυνομία, μηδέν παραστατικές οργανώσεις. Βεβαίως πάνω, ελπίζω να με ακούσε. Βεβαίως ακούμε. Πολύ μεγάλη προσοχή. Βεβαίως πάνω υπάρχει και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο συνδέεται με όλα αυτά. Ναι. Δηλαδή, οι σύμμαχοι εδώ ζητάνε μια επίσημη δήλωση από την πλευρά των βελικών αρχών για ένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης των σερβικών στρατευμάτων από το Κόσοβο, και αυτό διότι, όπως λένε και οι ίδιοι, δεν μπορεί να μείνει το Κόσοβο χωρίς κάποια αρχή, έναν εκπρόσωπο του νόμου και της τάξεως, ο οποίος θα αντικαταστήσει τις σερβικές αρχές και θα πρέπει να μπει, ενώ ταυτόχρονα ο σερβικός στρατός και οι άλλες οργανώσεις παραστατευτικές αποχωρούν. Ναι. Λοιπόν, χρειάζεται οπωσδήποτε ένα χρονοδιάγραμμα τέτοιο που θα επιτρέψει στους συμμάχους και τους, όχι μόνο τους συμμάχους, αυτές τις διεθνείς δυνάμεις, διότι ασφαλώς δεν είναι διεθνείς δυνάμεις, να προχωρήσουν και να καταλάβουν σιγά σιγά τις θέσεις που αυτή τη στιγμή κατέχουν οι Σέρβοι και με την αστυνομία τους, το στρατιό τους και τις παραστατευτικές οργανώσεις τους. Έτσι εμφανίζεται αυτή τη στιγμή η εικόνα. Και έτσι δεν είναι ευχαριστημένη βέβαια από αυτή την αποχώρηση που γίνεται αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που γίνεται. Θα ήθελα κάτι πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο γνωστό στη διαδρομή του, στο προγραμματισμό του και πολύ πιο επίσημο. Ακριβώς λοιπόν εκεί βρισκόμαστε σήμερα το βράδυ. Γιώργο, να διευκρινίσουμε το εξής.
Το πρώτο λοιπόν συμπέρασμα όσον αφορά τη στάση των νατοϊκών, των δυτικών συμμάχων, είναι ότι θέλουν οπωσδήποτε μία δύναμη η οποία θα ασκήσει τις αρμοδιότητες της αρχής στο Κωσυφοπαίδιο, καθώς θα αποχωρεί σταδιακά και θα αποσύρεται η Ιουγκοσλαβική αρχή. Ένα το κρατούμε. Ακριβώς. Αυτή η νέα αρχή θα έχει και αρμοδιότητες επιτήρησης του τρόπου και του ρυθμού της αποχώρησης. Βεβαίως. Καθώς θα αποχωρούν οι μεν, θα προχωρούν οι άλλοι. Το ερώτημα είναι όμως ότι μέσα από αυτά τα γεγονότα που θα γίνονται de facto στην πράξη, εν της πράγμασης, ναι, ουσιαστικά δεν θα παραμένει μετέωρη αρχικά η κυριαρχία του Κωσόβου, δηλαδή στο land που λέγεται πλέον Κόσοβο και μέχρι τώρα με βάση το στάτους το διεθνές, το οποίο επικράτησε από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι τις μέρες μας, το land αυτό το έδαφος ανήκε στη σερβική κυριαρχία. Βεβαίως. Από τη στιγμή που θα αποσυρθούν όπως απαιτούν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, όλες οι δυνάμεις και φτάσουμε σε μηδενική βάση παρουσίας δυνάμεων της Ιουγκοσλαβικής αρχής και υποκατασταθούν από δυνάμεις άλλες, αυτόματα το Κωσυφοπαίδιο πάβει να ανήκει στην εθνική κυριαρχία της Ιουγκοσλαβίας, της Σερβίας εν προκειμένου. Ναι, τυπικά. Τυπικά πάνω είναι έτσι όπως τα λες τώρα αυτή τη στιγμή, γίνομαι συνήγορος του ΝΑΤΟ, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το κάνω αυτό για την ανάγκη της κουβέντας μας. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όταν θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα θα έχει ήδη ψηφιστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών το περίφημο ψήφισμα εκείνο το οποίο θα προβλέπει και τον τρόπο αποχώρησης και τις διαδικασίες και την αντικατάσταση των μεν από τους δε. Με αυτόν τον τρόπο ελπίζεται ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Και επιπλέον αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια παρασκηνιακή συζήτηση για το τι θα είναι αυτές οι νέες δυνάμεις οι οποίες θα καταλάβουν τις θέσεις των Σέρβων μέσα στο Κόσοβο. Και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή Βεβαίως. Το είδος των δυνάμεων. Λοιπόν, από τη το είδος, η εντολή τους, ο οπλισμός τους, τα πάντα. Όλα από τα μία έχουμε το Μιλόσεβιτς που λέει ελαφρές δυνάμεις και όχι νέοι το λέντε, δηλαδή όχι με την ηγεσία του ΝΑΤΟ. Από την άλλη πλευρά έχουμε τους Αμερικανούς, Βεβαίως. Οι οποίοι λένε αποκλείεται να βάλουμε εμείς τις δυνάμεις μας υπό την ηγεσία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν? Ναι. Αυτό που συζητάνε αυτή τη στιγμή είναι οι μεν Ρώσοι με τους Ουκρανούς να πάρουν το βόρειο τμήμα του Κωσόβου, εκεί δηλαδή όπου βρίσκεται η σερβική μειονότητα και βρίσκεται πραγματικά η κοιτίδα, αν θέλεις, της σερβικής ιστορίας, του σερβικού πολιτισμού. Τα μοναστήρια, τα μοναστήρια τους κτλ. Και επιπλέον, για να μην γελιόμαστε, και οι πλουτοπαραγωγικές πηγές τους, τα ορυχεία τους. Στη μέση του Κωσόβου θα τοποθετηθεί ο αρχηγός, ο διοικητής όλων των δυνάμεων, ο οποίος με συμβιβασμό όλων αυτών θα πρέπει να είναι κάποιος που θα διοριστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Και στο νότιο τμήμα του Κωσόβου, που θα είναι το μεγαλύτερο και θα πάρει και τον περισσότερο κόσμο από τις πρόσφυγες, θα είναι οι νατοϊκές δυνάμεις, υπονατοϊκή διοίκηση, η οποία δεν θα είναι υποδιοίκηση του κεντρικού διοικητή του ΟΗΕ, αλλά μια διοίκηση η οποία θα συνεργάζεται με τον κεντρικό διοικητή του ΟΗΕ. Βλέπεις, είναι αρκετά πολύπλοκο το σχήμα, αλλά είναι ένα σχήμα που μπορούν να καταλήξουν και αν έχουν λίγο καλή διάθεση μπορούν να το κάνουν να λειτουργήσει. Γιώργο, αυτό το σχήμα ακούγεται σαν να εμπεριέχει το σπέρμα κάποιας αρχικής διχοτόμησης ή κάνω λάθος? Ναι, θα μπορούσε κανείς να το φανταστεί αυτό το πράγμα, αλλά έχουν δηλώσει όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές και κυρίως οι ευρωπαϊκές χώρες ότι την αποκλείουν. Τη Γερμανία και τη Γαλλία που έχουν λόγους, ιδίως η Γαλλία με την Κορσική, με τους Βάσκους, με τους Αλσατούς και τους Λορένους, έχουν προβλήματα τοπικισμού πάρα πολύ μεγάλα, αποκλείουν την αλλαγή των σύνορων. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν θέλουν να αλλάξουν τα σύνορα εκεί, τουλάχιστον προς το παρόν. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Όμως αυτό το οποίο επικαλούνται συστηματικά οι πέντε αρχές του Ραμπουγέ και των Παϊσίων, αυτό είναι ένα τεράστιο διαπραγματευτικό λάθος, διότι στην ουσία του το Ραμπουγέ έχει πεθάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, μπορούμε να κρατήσουμε μερικά κόκαλα από το Ραμπουγέ, δηλαδή κάποιους όρους και προϋποθέσεις, αλλά θα πρέπει να δούμε στη συνέχεια και για τον τρόπο που θα παραταχθεί και θα αναπτυχθεί αυτή
η πολιτικοστρατιωτική δύναμη στο Κόσοβο, διότι το χαρτί της ομάδας των 8 δεν μιλάει μόνο για στρατιωτικούς, μιλάει και για civilian παρουσία. Βέβαια, παρουσία δηλαδή πολιτική παρουσία. Ποιος θα παίξει αυτό το ρόλο? Είναι εδώ σαφές λέτε, αυτό. Θα το παίξει αυτόν τον ρόλο ο ΟΑΣΕ, η Οργάνωση για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχουν άπειρα μικρά τέτοια προβλήματα τα οποία μπορεί να δηλητηριάσουν και να δυναμητήσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι πάρα πολύ λεπτή. Όμως δεν υπάρχει άλλη λύση. Είναι έτσι. Έχουμε κάποια ερωτήματα, Γιώργο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας λες και σε διαβεβαιώ ότι είναι πρώτη φορά που ακούγονται για το ελληνικό κοινό. Εγώ θέλω να διευκρινίσουμε το εξής. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων, βλέπεις να προχωρεί ένα τέτοιο σχέδιο μέσα από τις ζυμώσεις, τις αντιφάσεις και τις δυσκολίες μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας ή σε χρόνο πιο μακρύ? Λοιπόν, εκεί πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Αυτή τη στιγμή το Κόσοβο είναι αυτό που έλεγε ο Έλιοτ, μια έρημη χώρα. Δηλαδή είναι δηλητηριασμένο από ραδιενέργεια και ας λένε ό,τι θέλουν οι ειδικοί περί την οικολογία. Έχει χιλιάδες μικρές νάρκες προσωπικού, όπως τις λένε στο έδαφος. Αυτές είναι από τις περίφημες οι πολυφωνικές νάρκες. Ακριβώς, από τις βόμβες διασποράς. Οι οποίες δεν εξεράγησαν και οι οποίες όποιος τις πατήσει έχει χάσει το χέρι του, το πόδι του ή ακόμα τη ζωή του. Τα ξέρουμε αυτά από το Ιράκ. Και επιπλέον δεν υπάρχουν χωριά, είναι κατεστραμμένα, δεν υπάρχουν υποδομές, είναι κατεστραμμένα. Δεν υπάρχουν δίκτυα ίδρυψης, ηλεκτροδότησης κλπ. Πρέπει να φτιάξουν πρόχειρες γέφυρες στο μηχανικό των συμμάχων και των Ρώσων για να μπορούν να περνάνε τα εφόδια και τα στρατεύματα. Εν πάση περιπτώσει, η υποδομή είναι ανύπαρκτη ή, για να το πούμε έτσι λιγότερο απεσιόδοξα, σε αθλία κατάσταση. Αθλία κατάσταση. Λοιπόν, όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, η διαδρομή, η έναρξη της επιστροφής των Κοσοβάρων θα πρέπει να γίνει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, με πάρα πολύ αργά βήματα, να ελευθερώνονται, να καθαρίζονται και να δούμε και ποιοι θέλουν να γυρίσουν κομμάτια, ακριβώς. Από τους ανθρώπους αυτούς να δούμε ποιοι θα επιθυμούν να γυρίσουν. Ακριβώς, πρέπει και αυτό να το δούμε. Λοιπόν, για να σου πω μια ημερομηνία, η οποία για μένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Μου την είπε το νούμερο 2 της Ρωσικής Πρεσβείας εδώ στις Βρυξέλλες, ο οποίος συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει να υπολογίσουμε την ολοκλήρωση της επιστροφής των Κοσοβάρων γύρω στον Ιανουάριο με το Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Μιλάμε για ένα σχέδιο πολύ μεσοπρόθεσμο. Γιατί όχι και μακροπρόθεσμο για τον ορίζοντα της ειρήνης. Και βεβαίως, όπως πολύ σωστά είπες, Γιώργο, πριν, μιλάμε για ένα σχέδιο, για μια διαδικασία πάρα πολύ ευάλωτη, πολύ ευαίσθητη, πολύ έθραυστη, η οποία στις διάφορες τροφές της αναπτύσσει. Έτσι, αναπτύσσει φυγόκεντρες δυνάμεις που μπορούν να ρίξουν την όλη διαδικασία έξω. Βεβαίως. Ήθελα να ρωτήσω, από το Στέλιο τον Μπιτσιόρλα, ένα ερώτημα. Να ρωτήσω τον κύριο Δαράτο, σε αυτό το πλαίσιο που μας περιέγραψε. Μας είπε πολύ, πολύ σημαντικά. Σε αυτό το πλαίσιο των πληροφοριών. Στο κείμενο των 8 υπήρχε ένα σημείο που προβλέπει τον αφοπλισμό του ΟΤΣΕΚΑ. Μάλιστα. Γι' αυτό γίνεται λόγο σήμερα? Γίνεται όσο γίνεται λιγότερο. Ο Ρουγκόβα βγαίνει και συμφωνεί και το γράφουν τα ξένα πρακτορία ότι ο Ρουγκόβα συμφωνεί στον αφοπλισμό του ΟΤΣΕΚΑ. Κοιτάξτε να δείτε όμως. Το ΟΤΣΕΚΑ αντικειμενικά τι είναι? Είναι 10 με 15.000 Αλβανοί, οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου καλά εκπαιδευμένοι. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν εκπαιδευτεί για 15-20 μέρες. Βεβαίως έχουν ελαφρύ οπλισμό, έχουν τη μανία και το μίσος εναντίον των Σέρβων, αλλά αυτά δεν αρκούν μπροστά σε έναν πυροπόλεμο στρατό, είτε αυτός είναι Σέρβικος είτε είναι συμμαχικός. Μιλάμε για την περίπτωση που αποχωρήσουν οι Σέρβικες δυνάμεις. Ναι, λοιπόν, μπορούν θαυμάσια του ΟΤΣΕΚΑ, εάν οι σύμμαχοι έχουν την πολιτική βούληση να το κάνουν αυτό το πράγμα, να αντιμετωπιστεί πάρα πολύ καλά. Τι θα γίνουν όμως οι άνδρες του ΟΤΣΕΚΑ? Οι άνδρες του ΟΤΣΕΚΑ δεν αποκλείεται καθόλου να τους ζούμε μεθαύριο αστιφύλακες και χωροφύλακες στο νέο αυτόνομο κράτος. Αυτό είναι μια προοπτική που δεν αποκλείεται από κανέναν εδώ. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να έχουν όπλα και θέλουν να επιβάλλουν την εξουσία τους σε αυτό το χώρο. Δεν μπορούν όλους να τους αποκλείσουν από την άσκηση αυτής της αστυνομικής εξουσίας στην πατρίδα τους. Βεβαίως δεν έχει λυθεί αυτό το θέμα, δεν έχει δοθεί απάντηση. Η απάντηση που σας δίνω είναι από συζητήσεις, δεν είναι από αποφάσεις. Μάλιστα. Και να ρωτήσω κάτι ακόμα τον Γιώργο.
Γιώργο, έχουν περάσει αρκετές ώρες από αυτό το περίεργο, το παρανοϊκό, το παράλογο χτύπημα της Κινέζικης Πρεσβείας στο Βελιγράδι. Οι απόψεις που έχουν οριμάσει, οι εκτιμήσεις που έχουν οριμάσει, έστω και μετά από λίγα 24 ώρα στις Βρυξέλλες, ποιες είναι? Στην αρχή είπαν ότι πρόκειται για ένα τεράστιο λάθος, μια τεράστια γκάφα, ότι ναι. Η CIA δεν έχει καλούς χάρτες, αν είναι ναι, ποτέ ναι. δυνατόν αυτό. Ναι. Έπειτα είπαν ότι οι Αμερικανοί θέλουν να τροπιλήσουν όλη αυτή την ιστορία και γι' αυτό κάνουν αυτό το πράγμα. Όμως δεν μπορώ να δεχτώ την άποψη του τροπιλισμού της ιστορίας αυτής. Για τον απλούστατο λόγο ότι μετά ακριβώς από αυτό το ατυχές συμβάν, ναι. οι σύμμαχοι και οι Αμερικανοί ναι. ζήτησαν πραγματικά ως ερπετά άπειρες συγγνώμες στους Κινέζους. Κατά συνέπεια. Δηλαδή καταξευθυλίστηκαν στη συγγνώμη. δεν θα το έκανε αυτό ο Κλίντον και οι σύμμαχοι και ο Ολμπράιτ και ο Σολάνα για κανέναν άλλο στον κόσμο. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ήταν κάτι που το θέλανε. Η εκδοχή η οποία εμένα μου αρέσει, μου επιτρέπεται αυτή την έκφραση, γιατί είναι τελείως υποκειμενική, είναι η εξής. Όταν χτυπήθηκε το κτίριο της τηλεόρασης, Ιουγκοσλάβικης τηλεόρασης, διακόπηκαν οι εκπομπές της τηλεόρασης υπό τη διεύθυνση της κόρης του Μιλόσεβιτς, της Μαρίας Μιλόσεβιτς. Αυτή στη συνέχεια αγόρασε τα δικαιώματα της εκπομπής μιας κινέζικης τηλεόρασης ναι. και κατά πάσα λογική πιθανότητα ναι. αυτή η τηλεόραση άρχισε να εκπέμπει ναι. από το κτίριο της κινέζικης πρεσβείας όπου εργάζονται και πάρα πολλοί ξένοι δημοσιογράφοι γιατί έχει πολλές ευκολίες, φάξ, τηλέφωνα κτλ. Ναι. και όχι μόνο Κινέζοι. Λοιπόν, όταν τα αεροπλάνα ξεκίνησαν, ναι. οι πύραυλοι, αυτοί οι τρεις πύραυλοι, μπλοκαρίστηκαν αυτόματα στο σήμα της τηλεόρασης, χωρίς να έχουν επιβεβαιώσει για μια δεύτερη φορά από πού προέρχεται αυτό το σήμα. Το σήμα. Αυτό είναι το λάθος των Αμερικανών. Το ότι δεν επαλήθευσαν ότι το σήμα της τηλεόρασης προέρχεται από τα κτίρια της Κινέζικης Πρεσβείας. Φυσικά, μόλις έπεσαν οι πύραυλοι στην Κινέζικη Πρεσβεία, το σήμα αυτό έπαψε να λειτουργεί. Μάλιστα. Καταλάβατε. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν επιχειρήματα έμεσα ότι από την Κινέζικη Πρεσβεία αναμεταδιδόταν το πρόγραμμα της τηλεόρασης της Μαρίας Μιλόσεβιτς. Αλλά αυτό δεν είναι βέβαια 100% σίγουρο. Το επιχείρημα το μεγάλο είναι ότι μόλις βομβαρδίστηκε η Κινέζικη Πρεσβεία, σταμάτησε να εκπέμπεται το σήμα της τηλεόρασης αυτής ως διαμαγείας. Λοιπόν, μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, την οποία τουλάχιστον πρώτη φορά την ακούω εγώ. Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση μέσα από στοιχεία. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι όλοι οι δημοσιογράφοι στο Βελιγράδι και εμείς όταν ταξιδεύουμε, ο Πάνος τα ξέρει αυτά πολλές φορές στο παρελθόν, πηγαίνουμε στα γραφεία της πρεσβείας μας γιατί έχουν τις υποδομές, τα τηλέφωνα, τα φάξ και μας εξυπηρετούν. Είναι έτσι, είναι έτσι. Το ίδιο κάνουν και οι Κινέζοι. Έχουν μια τεράστια πρεσβεία, πολύ καλά οργανωμένη και φιλοξενούν μέσα και όχι μόνο τους Κινέζους δημοσιογράφους, αλλά και μια σειρά άλλων ενδιαφερομένων δημοσιογράφων οι οποίοι πρόσκυνται ή βρίσκονται κοντά στα συμφέροντα της Κίνας και γιατί όχι και η Μαρία Μιλόσεβιτς. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα, Γιώργο, τα όσα μας είπες. Εμείς θα σου πούμε ότι με χαρά πάντα θα σε συναντάμε έστω και τηλεφωνικά στον αέρα, για να ακούμε πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα και προσεγγίσεις οι οποίες βασίζονται σε σημαντικότατες αποχρώσεις ενδείξεις. Άλλωστε αποτελεί κοινό τόπο ότι οι σημαντικότερες δημοσιογραφικές επιτυχίες έχουν γίνει στηριζόμενες σε συνδυασμό γεγονότων και εκτιμήσεων. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Και θα σου πούμε ότι σε αγαπάμε πολύ, πολύ περισσότερο ίδιο. Γιατί βοηθάς και όλους εμάς να σχηματίζουμε με άποψη ακριβή για τα όσα γίνονται και λέγονται εκεί στην καρδιά του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Να σε καλά, την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ, γεια σου. Καλό βράδυ, να σε καλά. Φίλοι και φίλες, νομίζω πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από τον Γιώργο τον Δαράτο απόψε από τις Βρυξέλλες, από την καρδιά του οικοδομήματος του ΝΑΤΟ. Μια διαφορετική προσέγγιση των γεγονότων, μια προσπάθεια για να βγουν συμπεράσματα, να ερμηνευτούν καταστάσεις, να ερμηνευτούν ενέργειες που φαντάζουν στα μάτια μας ανεξήγητες, τρελές, παρανοϊκές. Να πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε και τις απόψεις του Υπουργού Μακεδονίας Τράκης, του κ. Γιάννη Μαγκριώτη, ο οποίος θα συζητήσει μαζί μας όλα αυτά που γίνονται επάνω στην βόρεια πύλη, στη μεγαλύτερη πύλη της χώρας μας προς το εξωτερικό και την Ευρώπη. Σε λίγο. We'll be right back.
Φίλοι και φίλες, να περάσουμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Δυστυχώς έχει αργήσει, παρά τη συμφωνία μας, ο Υπουργός Μακεδονίας Τράκης. Ξέρουμε ότι υπήρχε βέβαια ένα επίσημο δείπνο απόψε με Πορτογάλους υψηλά ισταμένους επισήμους. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας είναι στη Βόρειο Ελλάδα και επισκέφτη μετά από δική του επιμονή και μπράβο του τα μοναστήρια της Αθωνικής Πολιτείας. Αλλά ελπίζουμε ότι τα επίσημα δείπνα δεν παρατείνονται πέραν του Μεσονυκτίου. Πρέπει να είναι κάπου στο γλυκό. Βρήκαμε τον κύριο Μαγκριώτη στο τηλέφωνο από το Control, η κυρία Παρασκευά Γιάννη, συντάκτης του προφίλ, και μας υπεσχέθηκε ότι σε λίγα λεπτά από το μέγαρο στο οποίο δίδεται το δείπνο, προς τιμήν των Πορτογάλων ανωτάτων κυβερνητικών αξιωματούχων, θα μεταβεί στο στούντιο για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συζήτηση μαζί του. Επιμένουμε στον κύριο Μαγκριώτη, διότι πριν από λίγες ώρες είχαμε και επεισόδιο, όπως είδατε, στα κανάλια στη Βόρειο Ελλάδα, όταν μέλη και οπαδοί του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας μπήκαν σε γραφεία του ΝΑΤΟ και προξέρισαν κάποιες ζημιές στα πλαίσια μιας αντιπολεμικής διαδήλωσης μαχητικότατης που έγινε στην περιοχή. Να θυμηθούμε ότι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατοικοεδρεύουν στρατηγικές μονάδες του ΝΑΤΟ και το λιμάνι αυτό αποτελεί την πύλη εισόδου στη Νότια Βαλκανική των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, τεθωρακισμένων δυνάμεων υποστήριξης, δυνάμεων επιμελητίας και κανονικών δυνάμεων, πεζών αυτών και άλλων, που οδεύουν προς τα σύνορα Γιουγκοσλαβίας και Σκοπίων. Στο κάτω-κάτω αποτελεί κοινό μυστικό πως αν χρειαστεί ομιγέννητο να έχουμε εμπλοκή χερσαίων δυνάμεων σε εισβολή από ξηράς εναντίον της Γιουγκοσλαβίας, όλα αυτά θα γίνουν μέσω της Θεσσαλονίκης. Και τα σημαντικότατα στρατηγεία διοικητικής μέριμνας και διοικητικής υποστήριξης πάλι θα βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος, διότι είναι το μόνο που έχει την κατάλληλη υποδομή, όπως μας λένε οι αρμόδιες νατοϊκές πηγές, για να στεγάσει, να εδράσει τέτοιου είδους μεγάλη εξόρμηση εισβολής στη γειτονική μας Γιουγκοσλαβία. Εμείς το ερώτημα που έχουμε βάλει είναι αν συμφωνείτε με ορισμένους κύκλους του ΝΑΤΟ που θεωρούν απάτη την απόφαση του Μιλόσεβιτς για τη σταδιακή απόρριψη των στρατευμάτων από το Κόσοβο. Μέχρι τώρα είπαμε ότι μπορείτε να απαντάτε ναι, το ναι δηλαδή αν συμφωνείτε ότι είναι απάτη η πρωτοβουλία αυτή του Μιλόσεβιτς για τη σταδιακή απόρριψη των στρατευμάτων από το Κόσοβο, το 090-27-2073. Αν πιστεύετε ότι είναι ειλικρινής ο Μιλόσεβιτς και απαντάτε όχι, το 090-27-20-74. Μέχρι τώρα έχετε τηλεφωνήσει 344, έχετε απαντήσει ναι 28%, 8% ποσοστό, όχι 316-92%. Ένα ποσοστό λοιπόν 92% πιστεύει ότι δεν είναι απάτη η πρωτοβουλία Μιλόσεβιτς για την απόσυρση των στρατευμάτων του από το Κωσυφοπέδιο, ότι είναι ειλικρινής ο Μιλόσεβιτς, και ένα ποσοστό 8% πιστεύει ότι είναι απάτη η πρωτοβουλία αυτή. Θα έλθω τώρα σε ορισμένα μηνύματά σας. Ο κύριος Νίκος Παπαδημητρίου από τη Θεσσαλονίκη απευθύνεται στον κύριο Θεωνά και τον ρωτάει, του ζητάει να μας απαντήσει αν πρέπει να φύγουμε από το ΝΑΤΟ ή όχι. Αν πρέπει να φύγουμε τώρα από το ΝΑΤΟ ή όχι. Νομίζω ότι το απάντησα και προηγούμενα. Λέω ότι το κόμμα μας είναι κατά του ΝΑΤΟ, παλεύει χρόνια ολόκληρα ενάντια στο ΝΑΤΟ. Θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται το ΝΑΤΟ, αλλά αυτή τη στιγμή, τώρα, στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή μας, αυτό που βάζουμε σαν προτεραιότητα δεν είναι να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ. Εμείς δεν αλλάζουμε άποψη ότι το ΝΑΤΟ είναι αχρίαστο και είναι ζημιά για τους λαούς, αλλά αυτή τη στιγμή εκείνο που θέλουμε από την ελληνική κυβέρνηση να κάνει είναι να σταματήσει την εμπλοκή της χώρας σε αυτόν τον βρώμικο πόλεμο, που γίνεται η εμπλοκή με διάφορους τρόπους, είτε με παροχή διευκολύνσεων, είτε με αποστολή ακόμα και στρατιωτικών δυνάμεων στο όνομα, ψευδόνυμων ειρηνευτικών αποστολών. Κοιτάξτε, θα μπορούσε να το κάνει φορά γίνονται όχι σε κίνδυνο την εθνική της ασφάλεια. Όχι ή την ισορροπία στην περιοχή. Όχι από εσάς. Κύριε Θεωνά, δεν έχετε καταλάβει τη στάση μου. Εγώ είμαι υποχρεωμένος, επειδή απουσιάζει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης για την οικονομία της συζήτησης, να θέτω τέτοιου είδους ερωτήματα. Συμφωνώ, δεν σας κακίζω. Τις ξέρετε. Δεν σας μη μου αγριεύετε λοιπόν. Δεν σας κακίζω γιατί θέσατε ερώτημα. Αλλιώς θα χασμουριόμαστε όλοι. Λείπει κυβερνητικός εκπρόσωπος, έτσι. Δυστυχώς μας έχει στήσει ο κύριος Μαγκριώτης επί μισή ώρα. Τι να κάνουμε, το χαστοκίσουμε. Κοιτάξτε κύριε Παναγιώτοπουλε, δεν το λέω για εσάς, αλλά καμιά φορά γίνονται ρητορικά ερωτήματα, ναι, όχι κτλ.
Είπα στην αρχή ότι το σύνολο του ελληνικού λαού, και είδατε, εδώ υπάρχει και συναισθηματισμός μέσα, και καλά είναι που υπάρχει και συναισθηματισμός, είναι εναντίον αυτής της δολοφονίας, όχι μόνο της Ιουγκοσλαβίας αλλά ολόκληρης της Βαλκανικής. Δεν θα είμαι εγώ βεβαίως απολογητής καμιάς κυβέρνησης. Θα πω όμως ότι όλα τα πολιτικά κόμματα με τις απόψεις τους και με τις κλιμακώσεις τους, και ανάλογα και με την υποδομή την οποία έχουν και με την ιστορία τους, γι' αυτό είπα χωρίς να, ότι το ΚΚ είναι ίσως το πιο ειλικρινές μέχρι τώρα, όλα τα κόμματα μη δε της κυβερνήσεως εξεγουμένης. Δηλαδή άλλοι λένε ψέματα τα υπόλοιπα κόμματα, όπως μου το λέτε, είναι πιο ειλικρινές? Όχι, το μόνο ειλικρινές. Το ΚΚ από πάντα είχε πει όχι από το ΝΑΤΟ. Λέτε ότι έχει την πιο ξεκάθαρη στάση. Ναι, πιο ειλικρινή στο θέμα του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι, δεν είναι δικό μου, είναι μια πραγματικότητα. Απλώς τη λέω. Μηδέν της κυβερνήσεως λοιπόν εξεγουμένης, το όλο προφίλ όλων των κομμάτων είναι αντιπολεμικό. Προφανώς δεν θα μπω στο θέμα της κυβερνήσεως, της όποιας κυβερνήσεως, ήταν της Νέας Δημοκρατίας ή άλλων δυνάμεων, της ευθύνης να λάβουν αυτή την απόφαση. Εκεί όμως που πιστεύω ότι κάθε κυβέρνηση έχει ένα εύρος μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί. Το εύρος αυτό άλλη κυβέρνηση το εξαντλεί, άλλη δεν το εξαντλεί. Ίσως κουβαλώντας και τα 50 χρόνια των στάσεων των υποτεταγμένων σχεδόν όλων των κυβερνήσεων, η κυβέρνηση μπορούσε να κάνει λιγάκι πιο σκληρή τη γραμμή της. Θα τι σημαίνει πιο σκληρή, δηλαδή, ναι, μην το λέμε δηλαδή ποιοτικά, να έχει το πούμε πει η κυβέρνηση και εγώ είμαι υποχρεωμένος να το δεχθώ. Έχει πει η κυβέρνηση ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί για τις χερσαίες δυνάμεις η Ελλάδα. Εγώ δεν το θέλω να χρησιμοποιηθεί και θα είμαι πολύ στενοχωρημένος. Μέχρι τώρα ο κύριος Θεωνάς είπε, ναι, να μην δώσουμε, να μην διευκολύνουμε, να μην γίνει είσοδος από το λιμάνι, έτσι δεν είναι? Επισήμως τουλάχιστον η κυβέρνηση λέει ότι αυτές είναι διευκολύνσεις ειρηνευτικών αποστολών, διότι βεβαίως ακόμα δεν έχουν πάει χερσαία στρατεύματα, έχουν πάει στην πρώην στη Μακεδονία. Τα πιστεύετε αυτά? Είμαι υποχρεωμένος να τα πιστέψω. Εμείς που δεν είμαστε υποχρεωμένοι όμως να πιστεύουμε. Εντάξει, είμαι υποχρεωμένος να τα πιστέψω, να σας πω. Όχι τα πιστεύω και είμαι υποχρεωμένος και το κάνω διπλωματικά. Έχουν πάει δυνάμεις και στα Σκόπια και στην Αλβανία. Και έχουν μαζευτεί κάπου 30.000 έως και 50.000. Και έχουν περάσει και άρματα, μάχες. Έχουν... Ναι. Από εκεί και πέρα όμως δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, η ευχή του Μιλόσεβιτς κατά τη γνώμη μου, βέβαια τώρα έχουμε μία κίνηση προς την ειρήνη. Ναι. Μακάρι να είναι. Για μένα η ευχή του Μιλόσεβιτς από την αρχή ήταν να μπουν χερσαίες δυνάμεις. Το πιστεύω ακραδάντως. Και εδώ υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος. Ότι η δύναμη, η υπερδύναμη θέλει να διαλύσει μια χώρα χωρίς να ανοίξει μια μύτη. Έχουμε ένα κίνδυνο τρομακτικό σε αυτή την περίπτωση. Διότι τι όπλα πλέον θα φτάσουμε σε κανένα γκασάκι? Είναι μακρινό αυτό και δεν το λέω για να φοβήσω κανέναν. Αλλά τελικά δεν μπορείς να επιβληθείς χωρίς να ανοίξει μύτη. Τεχνοκρατικά το λέω αυτό, δεν το λέω συναισθηματικά. Όχι, είναι έτσι. Είναι έτσι. Και όλα τα το δόγμα της Ιουγκοσλαβίας από την εποχή του Τίτο. Ότι για να επιβληθείς θέλεις εμπλοκή από ξηράς. Να πω και κάτι, με συγχωρείτε, ένα λεπτό. Και το δόγμα της Ιουγκοσλαβίας από την εποχή του Τίτο είναι ότι η Ιουγκοσλαβία δεν υποτάσσεται ποτέ και δεν υπογράφει ποτέ υποταγή. Έστω και αν κατακτηθεί η χώρα, εμείς πολεμούμε τον αντίπαλο. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι δόγμα γραμμένο μόνο στο Σύνταγμα, είναι μέσα στην ψυχή των Ιουγκοσλάβων. Mm-hmm. Και εδώ βεβαίως θα είχαν τεράστια προβλήματα. Mm-hmm. Θέλω να προεκτείνω και από την προηγούμενη τοποθέτηση τη σκέψη του στρατηγού. Διότι φαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν αξιοποιεί τη θέση της στο ΝΑΤΟ ούτε και προς την άλλη κατεύθυνση που θα όφιλε να το κάνει. Ποια είναι αυτή η κατεύθυνση? Ανέπτυξε προηγούμενο στρατηγό ένα μακρύ κατάλογο ελληνοτουρκικών διαφορών. Και εν μέσω της κρίσεως στα Βαλκάνια έχει λησμονηθεί αυτός ο κατάλογος. Η Ελλάδα λοιπόν συνενεί σε αυτά τα οποία γίνονται, σε αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα, και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος εκκρεμωτήτων, ο οποίος αυτή τη στιγμή αποσιωπάται, διότι τον πρωταγωνιστικό ρόλο κρατούν οι εξελίξεις στα Βαλκάνια, ενώ στην πραγματικότητα τα εθνικά συμφέροντα δεν προωθούν, οι αξιώσεις της Τουρκίας παραμένουν ανοιχτές, παραμένουν ενεργές.
Και ενώ η Ελλάδα θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να εγγράφει υποθήκες και προσημειώσεις προς κάθε κατεύθυνση εξυπηρέτησης των εθνικών της συμφερόντων, δεν το κάνει. Είναι λοιπόν ένα στοιχείο για το αν είναι κανείς ικανός μέσα σε μια κρίση, μέσα σε κάποιες εξελίξεις, να μπορεί με τον Α ή τα τρόπο να υπερασπίσει τα συμφέροντά του. Βέβαια θα μου πείτε ότι δεν μετέχει ο Υπουργός για να πάρουμε τον αντίλογο και δεν θα ήθελα και εγώ να επιμείνω περισσότερο. Όπως επίσης θέλω να προσθέσω το επιχείρημα γιατί το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να διαδραματίζει αυτόν τον ρόλο στην ευρύτερη περιοχή αλλά και την σημασία την οποία έχει για μας τους Έλληνες. Οφείλεται στο γεγονός ότι άλλοι παγκόσμιοι οργανισμοί, ΟΗΕ ή υπερεθνικοί οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν καταφέραμε να αναπτύξουμε τέτοιους μηχανισμούς επιβολής αποφάσεων που θα μπορούσαν να δώσουν κάποια λύση. Και εκμεταλλεύεται αυτή τη στιγμή η Αμερική την παντοδυναμία της, εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι έχει ένα αποκλειστικό ρόλο και μοναδικό και παίζει όπως παίζει, για να εκφραστώ περισσότερο λαϊκά. Διότι, μισό λεπτό, να τελειώσω. Η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ της προοπτικής κατάργησης του ΝΑΤΟ με τη μορφή που έχει σήμερα. Σε έναν κόσμο ο οποίος κυριαρχείται από ρευστότητα, κανείς δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι πρέπει να εξαφανιστούν ή να τέλος πάντων να καταστραφούν οι μηχανισμοί ασφαλείας. Μα μπορούμε να το κάνουμε. Κύριε Φιλόρα, τι νόημα έχει. Ανασφάλειας. Έχετε τεράστιο νόημα. Διότι είναι μηχανισμός ανασφάλειας. Δεν είναι ασφαλείας. Για την κοινή εξωτερική πολιτική. Συγγνώμη, έχετε δει σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα από ισχυρή τάση της κοινής γνώμης η κατάργηση του ΝΑΤΟ που υπέρην όλοι. Η συζήτηση για την κοινή εξωτερική πολιτική και την κοινή ανεξαρτητική πολιτική. Η κοινή γνώμη δεν υπάρχει θέμα πλειοψηφίας κοινής γνώμης. Είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή θέμα συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέμα ολοκλήρωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνούμε. Το οποίο αποτελείται συμφωνούμε σε αυτό. Ναι. Αν λοιπόν συμφωνούμε. Εμείς συμφωνούμε, κύριε Πιτσιόλα. Οι Ευρωπαίοι κατά πλειοψηφία δεν συμφωνούν. Και υπερθεματίζουν οι κυβερνήσεις. Δεν ξέρω πού συμφωνούν οι Ευρωπαίοι. Εγώ πιστεύω ότι από αυτόν τον πόλεμο θα βγούμε διαφορετικά. Μακάρι να οριμάσουν και οι ιδέες αυτές. Όμως το ερώτημα είναι τα ελληνικά κόμματα. Συμφωνούν στο να προωθήσουμε ως Ελλάδα αυτές τις ιδέες. Αυτό ρώτησα πριν. Τι να προωθήσουμε, τι βεβαίως κύριε Λικουρέτζο, τη διάλυση του ΝΑΤΟ. Όχι, την κοινή εξωτερική πολιτική. Α, εντάξει. Είπα και ασφάλεια στην Ευρώπη. Η κοινή εξωτερική πολιτική χωρίς αμυντική. Χωρίς άμυνα και χωρίς αυτονομία από τις ΗΠΑ. Αυτό ακριβώς που έλεγα. Από την ώρα, για να υπάρξει ο μηχανισμός αποτροπής ή άμυνας, χρειάζεται να υπάρχει πρώτα η πολιτική απόφαση. Έχουμε καταλήξει την πολιτική απόφαση ότι προωθούμε αυτόν τον πυλώνα. Η Νέα Δημοκρατία το προωθεί. Ένα. Το προωθεί βεβαίως. Συμφωνείτε λοιπόν. Βεβαίως. Να ολοκληρώσω όμως. Δεύτερον, απαιτείται, αφού υπάρχει πολιτική απόφαση, θεσμική οργάνωση και θεσμική θωράκιση αυτή τη πολιτική απόφαση. Αυτά όλα δεν είναι έργο μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Μα δεν μιλάμε είναι... μόνο. Εγώ ρωτάω αν συμφωνούμε σε αυτή την πολιτική. Ότι η Ευρώπη δεν χρειάζεται την κυδαιμονία των ΗΠΑ, άρα οι ΗΠΑ έξω από το αμυντικό σύστημα της Ευρώπης. Συμφωνούμε. Έχουμε την τύχη να είμαστε το κόμμα εκείνο που υπερασπιστήκαμε πρώτοι σε αυτόν τον τόπο την ευρωπαϊκή ιδέα. Άρα προκαταβολικώς συμφωνούμε σε αυτό, στην ενδυνάμωση της Ευρώπης ενός σοβαρού ανταγωνισμού. Και το να μην έχει θέση, λέω, να μην έχουν θέση οι Ηνωμένες Πολιτείες στο αμυντικό σύστημα της Ευρώπης. Αυτό δεν είναι μια εύκολη απάντηση. Διότι εδώ πέρα υπάρχουν άλλοι παράγοντες, τους οποίους σε μια τέτοια συζήτηση δεν μπορούμε ούτε να τους εξαντλήσουμε ούτε να έχουμε την απαραίτητη πληροφόρηση. Εγώ όμως να ολοκληρώσω τη σκέψη με το εξής. Όσο μπορεί η Ευρώπη να ενδυναμώνεται και να ολοκληρώνεται πολιτικά και να αναπτύσσει τέτοιους μηχανισμούς ασφάλειας, τόσο οι προοπτικές συνεβίωνες και τότε μπορεί να εξαρτηθεί από τον οποιοδήποτε άλλο παράγοντα. Εγώ μιλάω για ένα στόχο που προκύπτει, είναι ο που προκύπτει, σωστός είναι, κύριε που προκύπτει σήμερα ασφαλώς, από τον πόλεμο αυτό στην καρδιά της Ευρώπης. Ασφαλώς, ότι όποιος πιστεύει και ελπίζει στην πολιτική και θεσμική χειραφέτηση της Ευρώπης, μάλιστα, η οποία θα έπρεπε και ιστορικά να προηγείται της οικονομικής λογιστικής στατιστικής, δυστυχώς ήταν τα πάνω κάτω όπως λέει ο απλός λαός πολύ σωστά, δεν μπορεί παρά να πιστεύει ότι αυτή η θεσμική πολιτική χειραφέτηση θα παρακολουθείται κυρίως και από μια πολιτική εθνικής ασφαλείας που θα αφορά την Ευρώπη και μόνο την Ευρώπη. Μάλιστα. Χωρίς επόπτη, χωρίς επιστάτη και χωρίς επιλογία, εν προκειμένου τις ΗΠΑ. Πλην όμως, αυτός ο πόλεμος έδειξε το εξής τραγικό. Ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οι περισσότερες, αντί να επιθυμούν κάτι το οποίο θεωρούμε εμείς σύγκληση, σημείο σύγκλησης όλων των ευρωπαϊκών λαών, έχουν ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Να μου επιτρέψετε σε αυτό μια απάντηση μόνο και μετά να πάρει το λόγο ο Γιάννης. Δυστυχώς. Εγώ νομίζω ακριβώς ότι αυτός ο πόλεμος τι έδειξε. Έδειξε ότι η Ευρώπη σύρθηκε πίσω από τις ΗΠΑ για ποιο λόγο. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η κοινή εξωτερική πολιτική και η κάθε μια από τις ευρωπαϊκές χώρες, τις μεγάλες, οραματίζονται για τον εαυτό της ένα ρόλο ευρύτερο και θέλει να τα έχει καλά με την υπερδύναμη. Mm-hmm. Δηλαδή με αυτήν τη λογική που σήμερα επικρατεί και οδήγησε στον πόλεμο,
κάνουμε επιδιαιτητή στις ευρωπαϊκές υποθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς εδώ συμφωνούμε με αυτό. Εμείς δεν συμφωνούμε. Mm-hmm. Και θέλουμε αυτό να ανατραπεί. Mm-hmm. Γι' αυτό προτείνουμε μια διαφορετική πορεία της Ευρώπης. Mm-hmm. Αν τα κόμματα τα ελληνικά όλα συμφωνούν, η Ελλάδα είναι ένας παράγοντας που στο μέτρο των δυνάμεών της μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την προοπτική. Mm-hmm. Αυτό ρωτώ. Και νομίζω ότι είναι συμφέρον για την Ελλάδα να συνομολογήσουμε όλοι και να αγωνιστούμε από κοινού για αυτήν την ευρωπαϊκή προοπτική. Αυτήν όμως. Mm-hmm. Όχι μια Ευρώπη η οποία θα είναι υπό την κυδαιμονία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι έλεγε, κύριε Λικουρέτσο, γι' αυτό? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Mm-hmm. Εδώ όμως αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε κενό χρόνο. Δηλαδή δεν μπορούμε προτού να έχουμε αυτούς τους μηχανισμούς και αυτούς τους θεσμούς στην Ευρώπη να θεωρούμε αυτονόητη την άμεση απεξάρτηση από τις σχέσεις της αμυντικής θωράκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Διότι εάν κάτι δεν μπόρεσε να πετύχει η Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια, επαναλαμβάνω, εδώ δεν υπήρχε μόνο το ζήτημα της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ προσπαθήσαμε και έδωσε η Ελλάδα πολύ μεγάλη μάχη τότε και με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να γίνει μέλος της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί ήλπιζε ότι αυτός ο μηχανισμός θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά, θα μπορούσε να είναι ένας μηχανισμός άμυνας και ασφάλειας. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται ότι γίνεται. Η συνθήκη του Άμστερνταμ όμως την επικυρώσατε προχτές, παρόλο που δεν τα προβλήματα αυτά. Ναι. Δεν άκουσα τη Νέα Δημοκρατία να προβάλλει αντίλογο. Δεν μας παρακολουθείτε τόσο. Πάρα πολύ καλά σας παρακολουθείτε. Τόσο δεκτικά και πάρα πολύ καλά. Αν είναι δηλαδή. Για να ακούσετε ότι για μας είναι προτεραιότητα η κοινή εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας. Κύριε, αν είναι δυνατόν να σας απαντάει. Κάντε. Ακούω. Αν είναι δυνατόν να συζητήσουμε τώρα το ΝΑΤΟ γιατί χρειάζεται σε όλα αυτά που λέει ο κύριος Λικουρέτζος ή ο Στέργιος. Τι χρειάζεται το ΝΑΤΟ? Από ποιον θα προστατεύσει αυτός ο οργανισμός, ο οποίος μέχρι τώρα ήταν γνωστός ότι θεωρείται ότι ήταν αμυντικός, και ένα ερώτημα, αμυντικός οργανισμός και τώρα μετατρέπεται σε επιθετικό. Άλλους τηλεθεατάς μας, εάν το ΝΑΤΟ διασφαλίζει τα σύνορα. Ξεχάσαμε εντελώς τον οργανισμό. Κύριε Θεωνά, για την ασφάλεια. Ερωτούν πράγματα, ναι, που σας συμφέρουν, δεν τα ακούτε όμως. Δεν το άκουσα. Για αφήστε με να σας βοηθήσω. Εάν το ΝΑΤΟ διασφαλίζει τα σύνορά μας. Α, γιατί αυτό θα δική έλεγα στον κύριο, κύριο Λικουρέτζο λοιπόν, προηγούμενα ότι να τους αφήσουμε να πούν και τη γνώμη τους έστω διημών. Ναι, βεβαίως, αν θέλετε η Ελλάδα μπήκε, όπως είπε και ο στρατηγός προηγούμενα, μπήκε το 1952 στο ΝΑΤΟ για να διασφαλίσει την εθνική της ακεραιότητα. Η ορατή απειλή για την Ελλάδα είναι η Τουρκία, έτσι είναι? Το ΝΑΤΟ λοιπόν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν διασφαλίζει την ακεραιότητα της χώρας μας απέναντι σε οποιαδήποτε διεκδίκηση της Τουρκίας. Διότι δεν επεμβαίνει ανάμεσα στις διενέξεις, ανάμεσα σε κράτη-μέλη. Είπε ο κύριος Λικουρέτζος προηγουμένως και θυμάμαι περιχαρεί τον κύριο Μητσοτάκη που επέστρεφε από τη σύνοδο της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης ότι ενταχθήκαμε στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση για τον ίδιο λόγο. Όμως ταυτόχρονα προσεχώρησε και ως παρατηρητής η Τουρκία και η ερμηνεία του άρθρου 5 της Σύμβασης για τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση είχε την ίδια ερμηνεία που δίνει και το ΝΑΤΟ, ότι δηλαδή δεν επεμβαίνει σε διενέξεις ανάμεσα σε κράτη-μέλη και σε παρατηρητές. Άρα ούτε το ΝΑΤΟ ούτε η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση σε προστατεύει την εθνική σου ανεξαρτησία και ακεραιότητα απέναντι σε διεκδικήσεις της Τουρκίας. Το επιχείρημα, το οποίο έχει ενδιαφέρον. Το τρίτο στοιχείο που θέλω να πω και να το συνδέσω και με τη συζήτηση όλη που είχαμε που υπήρχε προηγούμενα είναι εξής. Τι το θέλει κανείς το ΝΑΤΟ όταν θα μπορούσαν να υπάρχουν και υπήρξαν οργανισμοί, διεθνείς οργανισμοί συλλογικής ασφάλειας? Δηλαδή τον ΟΑΣΕ τον πετάξαμε στο καράθι των αχρήστων. Πετάμε στο καράθι των αχρήστων και τον ΟΗΕ. Του επιφυλάσσουμε την τύχη της κοινωνίας των εθνών? Μα η υπονόμευση της κοινωνίας των εθνών από το Μουσολίνι και στη συνέχεια από το Χίτλερ οδήγησε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αλήθεια, το διεθνές δίκαιο, η κατάργηση του διεθνούς δικαίου και η μετατροπή της θέλησης των ΗΠΑ και, και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί εγώ δεν απαλλάσσω τον Μπλερ ή τον Σρέντερ ή τον Ζοσπέν από τις τεράστιες ευθύνες που έχουν, που είναι ίσου επίπεδου ευθύνες με αυτές του Κλίντον, θα μας οδηγήσουν σε ένα ενδεχομένως τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Μα έχει υποθεί και νομίζω ήταν πολύ έξυπνο αυτό που υπόθηκε, ότι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος δεν ξέρουμε πώς θα γίνει, αλλά ο τέταρτος είναι σίγουρα ότι θα γίνει με σφεντόνες. Μπορώ να μην... Ναι. Κύριε Παναγιώτοπουλε, εγώ θα μου επιτρέψετε να χαίρομαι ξεχωριστά που βρίσκουμε σήμερα μαζί με έναν ενεργεία ευρωβουλευτή και δύο εκπροσώπους και μέλη κομμάτων. Σας είπα και προηγουμένως ότι και εγώ έχω τις απόψεις μου, αλλά δεν μιλάω σαν κόμμα, διότι δεν είμαι οπαδός κανένας κόμματος. Μακάρι, κατά τη γνώμη μου,
Το πρόβλημα να ήταν, αν, να ήταν να μπορούσε να το λύσει το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία ή το ΚΑΠΑ, μακάρι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε καμία δύναμη. Θέλω όμως να πω κάτι. Γιατί κάπου επικεντρώνουμε, λες και είμαστε, δεν είναι υποταγή αυτό. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι είναι τιμή στην Ελλάδα, τη μοναδική χώρα στον κόσμο που πρωτοστάτησε από την πρώτη στιγμή, έστω και εκδιαισθήσεως, εναντίον αυτής της δολοφονίας των Βαλκανίων. Το 1992 έγινε η πρώτη απόπειρα γαλλογερμανικού στρατού. Τινάχθηκε στον αέρα. Το ΝΑΤΟ είπε, ναι, κάντε ό,τι στρατό θέλετε. Τώρα το είπε και με το νέο δόγμα, αλλά θα είναι υπό τη δική μας. Σαφέστατο. Και ξέρουμε και τα έχουμε ακούσει πολλές φορές. Δεν λέω τίποτα καινούργιο, ότι το όραμα ήταν η Ευρώπη των λαών και τώρα έχουμε την Ευρώπη της Γερμανίας και λίγο της Γαλλίας και έχουμε και μια Ευρώπη της Αγγλίας η οποία εξακολουθεί να θέλει να είναι συνειδητά το προτεκτοράτο των Ηνωμένων Πολιτείων. Κατά συνέπεια. Κατά συνέπεια, μέσα σε αυτούς τους χώρους, όσο μπορούμε περισσότερο, δεν θα πω τώρα για να μην θεωρηθεί ότι μνημονεύουμε και αημνίστους, ότι πρώτη φορά στο θέμα του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ του 1981, το έχει γράψει ο κύριος Κουρής στο βιβλίο του, το οποίο είναι θαυμάσιο βιβλίο που λέει ποιο είναι το ΝΑΤΟ, είπε η Ελλάδα και δεν βγήκε απόφαση από το ΝΑΤΟ και ήταν μια πράξη αντίστασης εναντίον αυτής της κοινικότητας του οργανισμού. Δεν ξέρω, ούτε είμαι πολιτικός, εάν αυτή τη στιγμή σηκωθούμε και φύγουμε αν είμαστε καλύτερα. Αμέσως όμως, όχι, και όχι εμέσως. Θέλω να μας το πείτε, είπα, ως στρατιωτικός, ναι, τι θα γίνει αν φύγουμε. Κοιτάξτε, εάν έχουμε, ως στρατιωτικός αν φύγουμε, τα μείον θα είναι πολύ περισσότερα από τα συν. Είπε και ο κ. Στεωνάς και πολύ σωστά, κατά την άποψή μου το είπε, ότι η κίνηση φεύγουμε αύριο το πρωί ή δεν φεύγουμε είναι, νομίζω, πεδαριώδης. Δεν συζητείται αυτή τη στιγμή. Ότι θα προσπαθήσουμε μέσα στο ΝΑΤΟ να πείσουμε ότι αυτή η γραμμή υποδούλωσης των λαών μέσα κάτω από μία δύναμη, ότι είναι εγκληματική, το προσπαθούμε. Ότι πρέπει να πούμε να είναι μια μεγαλύτερη φωνή του ΟΗΕ, ο οποίος πήγε στην άκρη, το προσπαθούμε. Και πρέπει να το προσπαθούμε. Από εκεί και πέρα όμως να κάνουμε σημαία κάτι το οποίο δεν είναι ούτε καν δοκιχωτικό, νομίζω ότι είναι σφάλμα. Μα δεν το κάνει κανείς όμως. Ναι, προβάλλεται ως επιχείρημα για να δικαιολογηθούν αυτά που κάνουμε. Λάθη, ναι, και παραλήψεις. Είπατε πριν για το, ότι σημειώνει ο κύριος Κουρής, ναι, την αντίρρηση της Ελλάδας. Βγήκε η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ επειδή προέβαλε αντίρρηση. Όχι. Άρα λοιπόν, όχι. Όταν όχι, σήμερα μιλάμε, ακούστηκε όταν σεβαστή σήμερα, λίγο η γνώμη της Ελλάδας. Όταν σήμερα μιλάμε για εκεί δεν είπα και πρώτα ότι λίγο περισσότερη φωνή ήθελα και εγώ. Μιλάμε για πόλεμο στα Βαλκάνια. Γιατί δεν είχε δικαίωμα η Ελλάδα? Όχι, δεν είχε δικαίωμα. Είχε υποχρέωση και είχε και κάθε λόγο να το κάνει. Δεν είπα εγώ ότι δεν είχε δικαίωμα. Και αυτό δεν θα σήμαινε έξω από το ΝΑΤΟ. Μην βάζουμε λοιπόν ψευτοδιλήμματα. Εμείς είμαστε ρεαλιστές. Λοιπόν, τι ωραία ερωτήματα θα έχει να ακούσει ο Υπουργός Βόρειας Ελλάδας, ο κύριος Μαγκριώτης, εάν απόψη ήταν συνεπής και δεν μπορούμε να πούμε, δεν ενέδιδε στα θέλγητρα του επιδορπίου το οποίο προσεφέρθη στο μπορεί επίσημο δίπλο. Μπορεί να γίνονται δίπλο και πολλοί πολιτικές. Για να πάμε, αμέσως κύριε Λικουρέτσο, ναι, για να πάμε λίγο πιο κάτω. Η κυρία Ελένη Μεσογείτου, η οποία μας έθεσε ως ένα ερώτημα αν το ΝΑΤΟ διασφαλίζει τα σύνορά μας. Θα διασφαλίζει, κύριε Λικουρέτζο, αλήθεια, τα σύνορά μας? Τι λέτε εσείς? Είναι μια απάντηση η οποία δεν απαντάται με το αν η Ελλάδα μπορεί να εμπλακεί σε πόλεμο μια ξένη χώρα, με μια τρίτη χώρα μη μέλος του ΝΑΤΟ ή με μια χώρα η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Στην περίπτωση αυτή η απάντηση είναι αυτή που είπαν οι προηγούμενοι συνομιλητές, ότι το ΝΑΤΟ θα προσπαθούσε να μην εμπλακεί στη διένεξη και βεβαίως θα ήθελα να ξέρω εάν θα είχαν εξαντληθεί όλες εκείνες οι διαδικασίες στο εσωτερικό του οργανισμού ώστε να μην φτάσουν ποτέ δύο χώρες μέλη σε πολεμική σύραξη. Όμως οι απόψεις δικές μου και αυτά τα οποία ισχυρίζομαι εδώ πέρα δεν είναι να δικαιολογήσω το ΝΑΤΟ στην παρούσα του δραστηριότητα στα Βαλκάνια, όπου έχουμε έναν πόλεμο που έγινε για λάθος λόγους, με λάθος χειρισμούς και εξελίσσεται σε λάθος μέτωπα και προοπτικές. Αυτά τα οποία εγώ προσπαθώ να πω είναι ότι ζούμε σε μια συγκεκριμένη παγκόσμια πραγματικότητα. Υπάρχουν ευθύνες σοβαρότατες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το γεγονός ότι σήμερα δεν έχουν μια ισχυρή ευρωπαϊκή φωνή. Υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες στην ελληνική κυβέρνηση για τη στάση της. Και κυρίως η όλη προσπάθεια η οποία έγινε, αυτή η εμπλοκή, προσέδωσε περισσότερα προβλήματα από αυτά στα οποία κλήθη να επιλύσει και να απαντήσει. Το πραγματικό ερώτημα, κύριε Παναγιώτοπουλο, είναι από τι μπορεί να κινδυνεύσουν τα ελληνικά σύνορα.
Και εδώ έχουμε ένα κίνδυνο που είναι μόνιμος από, την πλευρά της Τουρκίας. Από εκεί το ΝΑΤΟ αποδεδειγμένα δεν μας προστατεύει όπως πρέπει. Δεν μας προστατεύει. Δεν μας προστατεύει. Και δεύτερο, εγώ συμφωνώ με αυτό. Μισό λεπτό. Θα σας πει και για το κενό το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει. Μα γι' αυτό, η απουσία μας. Αυτό είναι άλλο. Από τη συμμαχία. Προφανώς γι' αυτό και δεν λέμε να φύγουμε τώρα. Είναι άλλο. Αλλά να έχουμε και συνείδηση ότι κινδυνεύουμε και μέσα στο ΝΑΤΟ. Και κινδυνεύουμε από την Τουρκία, διότι η επιλογή των Αμερικανών γέρνει προς τα εκεί και προς τα μας. Όμως, πέραν του κινδύνου αυτού, τώρα διαγράφεται και νέος σοβαρός κίνδυνος. Αν ο πόλεμος αυτός στη Ιουγκοσλαβία πάρει διαστάσεις ανεξέλεγκτες, αν προχωρήσει η αποσταθεροποίηση, ας πούμε, στη γειτονική μας Φυρόμ, και αν ανακύψουν θέματα αλλαγής συνόρων, τότε τα σύνορά μας θα κινδυνεύσουν γενικότερα. Και επομένως, αντί να μιλάμε θεωρητικά, αυτό που έχει σημασία είναι να πούμε ότι σήμερα, για να μην κινδυνεύσουν αύριο τα ελληνικά σύνορα, δεν πρέπει να πετύχει τον ΝΑΤΟ σκοπούς του. Αυτή είναι η θέση ιδιαίτερη που έχει η Ελλάδα, που εξ αντικειμένου βρίσκεται σε αντιπαράθεση και σε σύγκρουση με τα στρατηγικά, με τους στρατηγικούς στόχους του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν έχει καταλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας. Για να πάμε σε κάποια άλλα αμέσως πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος. Για να πάμε σε κάποια άλλα ερωτήματα. Πάλι η κυρία Μεσογείου, για να κλείσω με την καλή φίλη, δεν τη γνωρίζω από τα μηνύματά της. Μου λέει, έβλεπα παλαιότερα ότι υπήρχε μια πιο ξεκάθαρη θέση του κυρίου Παναγιωτόπουλου στις εκπομπές του. Τώρα βλέπω μια άλλη στάση. Μήπως δέχεται κάποιες πιέσεις? Όχι, κυρία μου, όταν δέχομαι πιέσεις το λέω και τις καταγγέλω. Και τεινάζω και το καπάκι της κατσαρόλας. Πλην όμως, πρέπει να σας πω ότι απόψε δεν υπάρχει στη συζήτηση. Είναι ανάπηρη συζήτηση. Πάσχει. Διότι δεν υπάρχει εκπρόσωπος της κυβέρνησης και κατά τούτο και το κλίμα της συζήτησης, αν θέλετε, είναι πολύ ενδιαφέρον αλλά σχετικά υποτονικό. Κατά συνέπεια, εγώ για την οικονομία της συζήτησης πρέπει να εκφέρω θέσεις αλλά και να διατυπώνω και ερωτήματα τα οποία θα μπορούσε να θέσει κάποιος ο οποίος εκπροσωπεί την κυβερνητική πλευρά. Το πράγμα είναι σαφές για να μην έχετε αυταπάτες ή πλάνες. Ότι είμαι κατά των ατομικών βομβαρδισμών, το έχω πει από την αρχή, έχω θέση, έχω άποψη ως δημοσιογράφος και δεν την κρύβω. Αλλά αυτό δεν με εμποδίζει να κάνω τη δουλειά μου όπως πρέπει να την κάνω. Αλίμονο. Η κυρία Βίκη Παπαδοπούλου. Άλλωστε, έχω την αίσθηση ότι απευθύνομαι σε ανθρώπους όπως εσείς, νοήμονες και ωρίμους, να αντιληφθούν μια διαδικασία συζητήσεως από μια διαδικασία διατυπώσεως θέσεων και απόψεων. Η κυρία Παπαδοπούλου. Πιστεύω ότι ο Μιλόσεβιτς είναι άνθρωπος του Κλίντον. Όσο για τους υπολείπους 19, ανήκουν στη ΣΤΟΑ. Πολύ αυθαίρετα αυτά. Ο κύριος Παράσκος Τσαμιδάκης. Αφού το ΝΑΤΟ κατευθύνει την τύχη της ελληνικής κυβέρνησης και αφού οι Αμερικανοί κάνουν κουμάντο σε Τούρκους και Έλληνες, όσο αφορά τα ελληνοτουρκικά, γιατί αγοράζουμε αεροπλάνα, αφού αυτοί θα αποφασίσουν για τον πόλεμο ή την ειρήνη? Η κυρία Μαρία Κοκκινάκη. Αν και είμαι υπέρ του βασιλιά, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο του συνασπισμού. Όσο για τον πόλεμο, θα τραβήξει πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουμε. Διευρύνσεις βλέπω. Ο κύριος Γιώργος Σούλιος. Στη μέση των βομβαρδισμών, η Ρωσία πήρε κάποιες θέσεις. Οι Αμερικανοί τους έφεραν στα μέτρα τους με κάποια δάνεια που τους έδωσαν. Τώρα λοιπόν, η ενέργεια εναντίον της Κινέζικης πρεσβείας είναι εσκεμμένη. Θέλουν οι Αμερικανοί με αυτό να διερευνήσουν τις προθέσεις των Κινέζων. Είναι και αυτό μια εκδοχή. Από την Κόρινθο, ο κύριος Ιωάννης Θεοδωρόπουλος, ο στόχος των Αμερικανών είναι να βάλουν πόδι στη Ιουγκοσλαβία, αλλά και στην Αλβανία, η οποία τους δέχθηκε. Ας μην μας φανεί παράξενο, μετά από μερικά χρόνια, όταν τελειώσει ο πόλεμος, να φωνάζουν οι Αλβανοί έξω το ΝΑΤΟ από την Αλβανία και αυτοί να μην φεύγουν. Κοιτάξτε, θίγεται κάτι το οποίο νομίζω είναι κοινός τόπος. Η Αλβανία έχει μετατραπεί σε μια χώρα μειωμένης κυριαρχίας και, για να το πούμε πρακτικά και άμεσα, όποιος αυτές τις μέρες πάει να προσγειωθεί με αεροσκάφος στο αεροδρόμιο των Τυράννων, θα διαπιστώσει ότι τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας τον έχουν αξιωματούχοι Αμερικανοί, αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ. Και σε πολλές άλλες πόλεις της Αλβανίας ο έλεγχος έχει περιέλθει εμέσως, ανεπισήμως αλλά σαφώς, σε τοπικούς αξιωματούχους του ΝΑΤΟ που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή, επικεφαλής στρατιωτικών δυνάμεων και στρατοπέδων που έχει εγκαταστήσει το ΝΑΤΟ εκεί. Αυτό είναι πια γνωστό. Δεν τίθεται ένα αμφιβόλο και δοκιμάζεται στην πράξη για όποιον φίλο ή φίλοι ταξιδέψουν μέχρι την σημερινή Αλβανία. Είναι μια χώρα ελαττωμένης εθνικής κυριαρχίας. Άλλωστε πρέπει να πούμε ότι με ένα απόλυτο έγγραφο του στρατηγού Νόουμεν, το οποίο δημοσιεύουν σήμερα τα νέα, αποδεικνύεται ότι οι κύκλοι του ΝΑΤΟ διατυπώνουν σοβαρότατες ανησυχίες για τον κίνδυνο κατάρρευσης τριών βαλκανικών χωρών, μεταξύ αυτών και η Αλβανία
και τα Σκόπια από την παρατηνόμενη εξέλιξη, από την παρατεταμένη πλέον εξέλιξη του πολέμου στην περιοχή. Με ειδοποιούν ότι αν πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κάθεται ο κύριος Μαγκριώτης και θα μπορέσουμε να τον έχουμε. Βεβαίως το πουλί πέταξε, είναι 12.30, 30 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλά έστω και για λίγο έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης και μάλιστα τον Υπουργό Βόρειο Ελλάδος αξίζει να τον ανακρίνουμε με την καλή δημοσιογραφική έννοια, να μην παρεξηγηθούμε. Να είστε κοντά μας σε λίγο. Άμυνα και διπλωματία. Τεύχος Δεκεμβρίου 1998. Πρώτοι οι αναγνώστες μας έμαθαν τα πάντα για τον πόλεμο στο Κόσοβο. Άμυνα και διπλωματία. Τεύχος Μαΐου 1999. Πρώτοι οι αναγνώστες μας να μάθουν όλα τα απόρριτα στοιχεία και τις άγνωστες πτυχές της εξέλιξής τους. Και μαζί δώρο μια βιντεοκασέτα για τον Αρκάν, τον Τίγρη της Σερβίας. Γιατί η Ελλάδα χρειάζεται άμυνα και διπλωματία. Τελικά, η εκδίκηση είναι μεγάλη. Ειδονή. Ακούστε την καρδιά σας. Love Radio 99 FM. Και τώρα, από τον αδέσμευτο τύπο του Δημήτρη Ρίζου και για όσους αναγνώστες προλάβουν, η προσφορά των προσφορών. Παραθαλάσσια οικόπεδα σε πανέμορφο περιβάλλον στην Κορινθία, άρτια και οικοδομήσιμα. Ακόμη και για όσους επιθυμούν, χτίζουμε το εξοχικό του σπίτι με τραπεζικό δάνειο. Το πιο χαμηλότοκο της αγοράς. Κάντε το όνειρό σας για εξοχικό σπίτι, πράξη, με τον αδέσμευτο τύπο και τον αδέσμευτο της Κυριακής, του Δημήτρη Ρίζου φυσικά. Προφίλ ζωντανό, αρχές μιας καινούριας εβδομάδας, με αντιφατικές ειδήσεις, θα έλεγα συναισθήματα τα οποία συγκρούονται μεταξύ τους έχοντας διαφορετικό περιεχόμενο, με το χαμόγελο της αισιοδοξίας να εναλλάσσεται με την κατήφια και την απογοήτευση. Φίλοι και φίλες, κεντρικό ζήτημα της βραδιάς, η πρωτοβουλία Μιλόσεβιτς για μια σταδιακή αποχώρηση μέχρι σε ενός ορίου των στρατιωτικών δυνάμεων και των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας της Ιουγκοσλαβίας από το Κωσυφοπαίδιο. Μιλήσαμε πριν από λίγο με τις Βρυξέλλες, όπως ακούσατε τον Γιώργο Δαράτο να μας λέει από την καρδιά του νατοϊκού οικοδομήματος, με εξαιρετική δυσπιστία αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ αυτή την πρωτοβουλία Μιλόσεβιτς. Η κυρία Ολμπράιτ απάντησε αρνητικά, απορριπτικά. Ωστόσο, άλλοι κύκλοι του ΝΑΤΟ, θα έλεγα ο λιγότερο ακραίοι, περιμένουν να δουν ποια θα είναι η εξέλιξη και, εν πάση περιπτώσει, περιμένουν να δουν ποια θα είναι η δύναμη εκείνη και πώς θα αναπτυχθεί στην περιοχή του Κωσυφοπεδίου για να μπορέσει να εποπτεύσει και να επιβεβαιώσει την αποχώρηση των Ιουγκοσλαβικών στρατευμάτων και των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Εμείς σας έχουμε θέσει ένα ερώτημα από την ανάποδη ίσως, το οποίο βλέπω ότι δεν είστε και ιδιαίτερα θετική να το απαντήσετε. Το ερώτημα λέει αν συμφωνείτε με ορισμένους κύκλους του ΝΑΤΟ που θεωρούν απάτη την απόφαση του Μιλόσεβιτς για τη σταδιακή απόσυρση των στρατευμάτων από το Κωσυφοπέδιο. Αν θεωρείτε απάτη, αν συμφωνείτε με τον ΝΑΤΟ και θεωρείτε απάτη την απόφαση του Μιλόσεβιτς, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 090 27 20 73. Αν πιστεύετε ότι ο Μιλόσεβιτς είναι ειλικρινής και απαντάτε στο ερώτημα αν συμφωνείτε με τον ΝΑΤΟ ή όχι, με ένα όχι, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 090 27 20 74, τηλέφωνο επικοινωνίας, διάβολος επικοινωνίας, στο 090 27 20 72. Μας ήρθε αργά, όχι άνοιξη το καλοκαίρι, αλλά ο Υπουργός Μακεδονία Στράκης. Κύριε Υπουργέ, καλό βράδυ. Τουλάχιστον να είστε καλά. Αδειμονούσαμε. Πρέπει να, να πω όμως ότι. Ξέρω ότι είσαστε οικοδεσπότη σε ένα επίσημο δείπνο προς τιμήν του, του Πορτογάλου Πρωθυπουργού, δεν είναι έτσι. Του Πορτογάλου Πρωθυπουργού. Του Πορτογάλου Πρωθυπουργού, ακριβώς. Του Πορτογάλου Πρωθυπουργού. Ακριβώς. Λοιπόν. Άλλωστε η Θεσσαλονίκη έχει τιμητική τις αυτές τις ημέρες, κύριε Παναγιώτη. Είναι χαρά μας. Έχουμε τέσσερις πρωθυπουργούς πέραν του κύριου Σιμίτη. Των δύο των γειτονικών χωρών, των Σκοπίων και της Αλβανίας και βεβαίως του εταίρου μας, του Πορτογάλου, που πρέπει να πω πως ήταν ιδιωτική η παρουσία του και συνέπεσε με το φόρουμ της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς. Η καλή προσωπική του σχέση με τον Κώστα Σιμίτη, η κοινότητα των θέσεων και η ακτινοβολία του Αγίου Όρους. Είναι πολύ σημαντική για μας. Μάλιστα. Ακριβώς. Γύρισε ενθουσιασμένος από το Άγιον Όρος. Και απόψε πρέπει να σας πω στο δείπνο αυτό και με τον Πρωθυπουργό μας αλλά και με τον Υπουργό Εξωτερικών τον κύριο Παπανδρέου που ήταν παρόν και αυτός συζητήσαν σημαντικά θέματα
Και πρέπει να σας πω πως η Πορτογαλία θα είναι συμπέρασμα χρήσιμο της... για τη στάση της Πορτογαλίας απέναντι στον πόλεμο. Δυο πτυχές. Η Πορτογαλία πρέπει να σας πω ότι είναι από τις χώρες που όσον αφορά τον πόλεμο είναι ταυτισμένη με τη ΣΥΠΑ. Όσο και μας φαίνεται παράδοξο, είναι ταυτισμένη με τη ΣΥΠΑ. Με αυτό λέω, έχουμε καμία αλλαγή στη στάση της Πορτογαλίας, αυτό ρωτάω. Όχι. Όχι. Η Πορτογαλία ακολουθεί γενικότερα την πολιτική του ΝΑΤΟ. Πρέπει να πω όμως ότι δόθηκε δυνατότητα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και στον Έλληνα ΥΠΕΞ να εξηγήσουν τη στάση της Ελλάδας. Γιατί η στάση δεν έχει αυτή την απόλυτη, γιατί η Ελλάδα δεν έχει αυτή την απόλυτη ταύτιση με τον ΝΑΤΟ στον πόλεμο της Τουρκίας. Ας μην απολογούμε αυτό όμως εμείς. Και βεβαίως, ας απολογηθούν οι φορείς της βαρβαρότητας. Πρέπει έτσι, να σας πω, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι βεβαίως εμείς καλώς κάνουμε και δεν απολογούμαστε, ότι καλώς ή κακώς όμως οι ισχυροί του κόσμου καλό να παραξενεύονται με τη στάση της Ελλάδας. Το να εξηγούμε τη στάση μας είναι καλό και, ιδιαίτερα, και να το να προσπαθούμε να πείσουμε είναι ακόμη καλύτερο. Αναμφίβολα ναι. Πρέπει να σας πω ότι δόθηκε η δυνατότητα να εξηγήσουμε και δύο σημεία ακόμη στον Πορτογάλο Πρωθυπουργό. Η θέση μας για το όνομα της Μακεδονίας. Πρέπει να σας πω πως είναι δύσκολο να εξηγήσει ένα Ευρωπαίο ηγέτη την ιστορική πραγματικότητα της Μακεδονίας. Άλλωστε δεν καταφέραμε όμως να το εξηγήσουμε τόσα χρόνια. Εγώ θέλω να σας πάω όμως στα άλλα γεγονότα τα οποία γίνονται στη Βόρειο Ελλάδα, διότι η Βόρειος Ελλάδα δεν έχει μόνο την τιμητική της για την παρουσία των Πρωθυπουργών, κύριε Υπουργέ. Έχει την τιμητική της και με να την... Να προσθέσω μια φράση ακόμη για τη συνάντηση αυτή με τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό. Παρακαλώ. Ότι συμφώνησε με την θέση της Ελλάδας η Θεσσαλονίκη να γίνει το κέντρο της ανθρωπιστικής αρρωγής αλλά αυτό και της οικονομικής αρρωγής προς το δυτικό άξονα της Βαλκανικής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Έχουμε και άλλα μηνύματα. Αυτό είναι σημαντικό. Κοιτάξτε όμως, την τιμητική της δεν την έχει μόνο η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα χάριν των υψηλών προσκεκλημένων μας. Είναι ο κύριος Μήλο, είναι ο κύριος Μάικο, είναι ο κύριος Γεωργιεύσκη, έτσι δεν είναι. Είναι ο κύριος Δημητρόφ, είναι ο κύριος Κλούσεφ, εν προκειμένου και ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός, αλλά την έχει και δια της διόδου των τεθωρακισμένων, των άλλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ, που βγαίνουν μόλις πέσει το σκοτάδι από το λιμάνι και πάνε προς τους Ευζώνους και ούτω καθεξής. Είχαμε λοιπόν κάποια επεισόδια. Είχαμε κάποια επεισόδια τις τελευταίες ώρες. Το είδαμε και στα κανάλια, είδαμε την εικόνα, όταν με τις κόκκινες σημαίες, αλλά και με τις ελληνικές σημαίες, οπαδοί του Κομμουνιστικού Κόμματος μπήκαν σε ένα στρατόπεδο όπου έχουμε και γραφεία συμμαχικών παραγόντων και προέβησαν σε κάποιες ζημιές, δεν είναι έτσι? Εσείς τι έχετε να πείτε, τι δήλωση έχετε να κάνετε όσον αφορά πρέπει να πω αυτή την εκδήλωση? Καταρχάς να πω ότι είναι περιορισμένης σημασίας τα επεισόδια αυτά θα έλεγα κατέληξε μια συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος αντιπολεμική στην Καλαμαριά και πορεία στη συνέχεια προς τα γραφεία του ΝΑΤΟ που φιλοξενούνται στο στρατόπεδο Κόδρα της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να τονίσω ότι υπάρχει μια δυσφορία στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και της Βόρειο Ελλάδος καταρχάς για τον παρατεταμένο πόλεμο. Οι Βορειοελλαδίτες νιώθουν την πίεση και ψυχολογική και συναισθηματική αλλά βεβαίως και οικονομική. Και έχουν ισχυρές επιφυλάξεις για την συνέχεια του. Όμως οι τελευταίες εξελίξεις πιστεύω πως μας κάνουν αισιόδοξους. Οι πολλές διπλωματικές πρωτοβουλίες, το πλαίσιο των 8 ανοίγει το δρόμο για την ειρήνη. Και πρέπει να πω, σχολιάζοντας αυτό που είπατε προηγουμένως για τη δυσπιστία του ΝΑΤΟ απέναντι στην ανακοίνωση του Βελιγραδίου για τη σταδιακή απομάκρυση των σέρβικων δυνάμεων από το Κωσυφοπαίδιο, πως η ανακοίνωση της Ανώτης Στρατικής Διοίκησης του Βελιγραδίου έχει μια ακόμη παράγραφο, πως αυτή η σταδιακή αποχώρηση θα αρχίσει από τη στιγμή που θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ και θα καταλήξει στο τελικό πλαίσιο ειρήνευσης στην Ιουγκοσλαβία. Είναι δηλαδή κάτω από την τελική αίρεση αυτού του πλαισίου αυτής της απόφασης. Και πρέπει να συμπληρώσω πως στη μεσημεριανή συνάντησή μου με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας πρέπει να διευκρινίσω ότι την ίδια στάση κρατά και η αλβανική κυβέρνηση. Είναι δύσπιστη στη νέα στάση του ΝΑΤΟ και βεβαίως στα 7 σημεία των 7-1 χωρών που αποφάσισαν πριν λίγες ημέρες. Είναι δύσπιστη διότι η αλβανική κυβέρνηση θέλει συνέχιση των βομβαρδισμών, κύριε Υπουργέ. Η αλβανική κυβέρνηση θέλει συνέχιση των βομβαρδισμών. Δεν θα έλεγα πως θέλει συνέχιση των εχθροπραξιών.
Μας πόνισαν και ο πρωθυπουργός ο Αλβανός. Τον βομβαρδισμό. Θα το πω, διευκρινίσω. Ακριβώς. Και ο υπουργός εξωτερικών και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας μας είπαν πως η κατάσταση στην Αλβανία δεν είναι ευχάριστη. 450.000 Κοσοβάροι πρόσφυγες δημιουργούν μια ασφυκτική πίεση στην αλβανική οικονομία, στην αλβανική κοινωνία, ναι. Και δεν επιθυμούν τη συνέχιση. Θέλουν, και αυτό θέλω να το πω, θέλουν βεβαίως εκτεταμένη, θα έλεγα, αυτονομία του Κωσυφοπεδίου. Δεν θέλουν διζωνική λύση οι Αλβανοί, τουλάχιστον η επίσημη θέση τους είναι αυτή. Και βεβαίως θέλουν επιστροφή στις αιστείες τους των Κωσοβάρων. Πρέπει να το τονίσω αυτό. Είναι επιφυλακτική για την παραμονή των Κωσοβάρων στο εσωτερικό της Αλβανίας. Δημιουργούν και σε αυτούς και οικονομικά αλλά και εσωτερικά προβλήματα, και εσωτερικά προβλήματα στην Αλβανία. Πείτε μου, τους θέσατε ακριβώς το θέμα, αν και δεν είστε ο καθήλυν αρμόδιος, αλλά θα έλεγα κάθε υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης, κάθε πολιτικός της Ελλάδος είναι καθήλυν αρμόδιος για να προστατεύει τον εκτός συνόρων ελληνισμό. Τους θέσατε το ζήτημα του βορειοπυρωτικού ελληνισμού και των κινδύνων που διατρέχει η παραμονή του στα πάτρια εδάφη μέσα στην αλβανική επικράτεια, στη Βόρειο Ήπειρο, από Κωσοβάρους οι οποίοι κατεβαίνουν προς νότο? Μαζί με αυτό που θεωρείται αυτονόητο και πρέπει να το πιστεύετε αυτό ότι το θέσαμε. Θέσαμε και τι απάντηση πήρατε, έχει ενδιαφέρον, κύριε Υπουργέ. Ναι. Παρακαλώ. Η απάντησή τους είναι ότι δεν υπάρχει παρουσία Κωσοβάρων σημαντική στη Νότιο Αλβανία, δηλαδή στη Βόρειο Ήπειρο, και πως οι περιουσίες των Ελλήνων διασφαλίζονται πλήρως. Και μας τόνισαν πως και οι καταβλισμοί, αλλά και η δική τους επιλογή είναι να κρατήσουν τους Κωσοβάρους στη Βόρειο Αλβανία. Πάντως η πληροφορία μας λέει ότι στροφή στο Κωσυφοπαίδιο. Η πληροφορία μας λέει ότι έχουν δεν γίνει καταβλισμοί και στο Νότο. Έξω από τους Αγίους 40 έχουν γίνει υπάρχουν, καταβλισμοί. Αλλά είναι μικρή ίσονος σημασίας, γιατί όπως καταλαβαίνετε και αυτοί δεν είναι εύκολο να τους κρατήσουν στη Βόρεια Αλβανία. Όμως μας τόνισαν, θα έλεγα σε όλους τους τόνους, την θέση τους πως θέλουν την επιστροφή των Κωσοβάρων στο Κωσυφοπαίδιο, γιατί δεν θέλουν να απογυμνωθεί από Αλβανούς στο Κωσυφοπαίδιο. Βεβαίως αρνήθηκαν την εκλογή της Μεγάλης Αλβανίας, μίλησαν για την ενιαία Γιουγκοσλαβία, αλλά δυστυχώς όμως υιοθετούν τη θέση του Διεθνούς Προτεκτοράτου για το Κωσυφοπαίδιο. Είναι αυτά που υπόθηκαν και στον κύριο Κωνσταντόπουλο όταν πήγε στην Αλβανία. Έχετε κάποιο ερώτημα, κύριε Πιτσιόλα, στον κύριο Υπουργό? Για τα θέματα της και θα μου επιτρέψει ναι, λίγο ναι, ο κύριος Πιτσιόλας να τονίσω πως είναι επιφυλακτική στον άμεσο αφοπλισμό του Τσεκά. Γιατί πιστεύουν ότι δεν θα υπάρξει αποχώρηση των Σέρβων και πως αν αφοπλιστεί ο Τσεκά, τότε και πάλι οι Αλβανοί θα είναι έρμε, όπως μας είπαν, στα χέρια των Σέρβων, σερβικών δυνάμεων ασφαλείας και του στρατού. Μάλιστα. Γι' αυτό και είναι επιφυλακτική απέναντι στο ΝΑΤΟ και στην τελευταία θέση τον ΗΠΑ. Μάλιστα. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως πως θα έχει μακρύ δρόμο ακόμη η διαπραγμάτευση. Αυτό όσο ο κρατικός είναι ο Μιλόσεβιτς, τόσο και οι Αλβανοί επίσης. Αυτό είναι βέβαιο. Δεν μου λέτε παρεπιπτόντως, μια και φάγατε και μαζί, για την παραχώρηση της αλβανικής ναυτικής βάσης του Αυλώνα στην Τουρκία. Έχει γίνει κάποια συζήτηση, έτσι υπόθηκε έστω και παρεπιπτόντως προς την αλβανική πλευρά, τι σήμαινε αυτό και τι πράξη είναι αυτή και τι σηματοδοτεί όσον αφορά την, αν θέλετε, την εν γέννη στάση της σημερινής Αλβανίας απέναντι στην Ελλάδα? Μας διευκρίνησαν ότι είναι μικρότερης σημασίας αυτή η στρατηγική παρουσία της Τουρκίας από ότι η στρατηγική παρουσία της Ελλάδας. Και βεβαίως μας αντέτειναν ότι στο εσωτερικό της Αλβανίας υπάρχει μια προπαγάνδα από την αντιπολίτευση ότι έχουν παραδοθεί απολύτως στην Ελλάδα ως κυβέρνηση και του Φάτος Νάνο αλλά και του Μάικο του σημερινού. Μακάρια, αλλά δεν το βλέπουμε. Ότι υπάρχει μια τέτοια προπαγάνδα στο εσωτερικό της Αλβανίας ότι είναι απολύτως παραδομένη στην ελληνική πλευρά. Βεβαίως αυτή δεν είναι η πραγματικότητα και οι Αλβανοί κοιτάζουν τα δικά τους συμφέροντα και αυτό δεν πρέπει να το αγνοούμε. Ασφαλώς και δεν είναι. Έχετε κάποιο ερώτημα? Πρέπει να πω όμως το. Ναι. Να ρωτήσω. Ναι. Το απόγευμα είχαμε και την παρουσία του κύριου Γεωργιεύσκη. Βεβαίως, ο οποίος μιλάει αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Ο οποίος μιλάει αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς, μιλάει αύριο. Είχε συνάντηση και με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Καραμαλή. Και αύριο θα έχει διαδικτυακές συναντήσεις αυτός και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα από αυτό ο κ. Μπαγκριώτης ποια είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για το κεντρικό θέμα που συζητάμε σήμερα. Αν θεωρεί δηλαδή
θετική αυτή την κίνηση που γίνεται από πλευράς Σερβίας. Μιλώσετε, ναι. Και αν κρίνει ότι με βάση αυτό πρέπει να ζητήσει τον τερματισμό των βομβαρδισμών ή να ενεργοποιηθούν διαδικασίες παραπάνω από ό,τι μέχρι σήμερα. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση, κύριε Παναγιώτοπουλο. Ναι, να απαντήσω. Όχι όλοι μαζί. Όχι, δεν θέλουμε μαζί. Κύριε Θεονά μου, δεν θέλουμε. Εντάξει. Μετά, για να κάνετε κουβέντα. Πρόσωπο με πρόσωπο. Ναι, Βουλή, εδώ. Ναι. Επειδή πήραμε απόψε εκεί στο τραπέζι που ήμασταν και τα τηλεγραφήματα από την πρεσβεία μας στο Βελιγράδι και από τις Βρυξέλλες. Η απόφαση του Βελιγραδίου είναι η σταδιακή αποχώρηση αφού υπάρξει προηγουμένως η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δηλαδή είναι κάτω από αυτή την αίρεση. Έχει ξεκινήσει ήδη. Έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει και από τις Βρυξέλλες ο Γιώργος Ναράτος πριν από λίγο αυτό μας μετέδωσε. Έχει ξεκινήσει η αποχώρηση. Να πω κύριε Παναγιώτοπουλο. Παρακαλώ. Η επίσημη ενημέρωση που έχει η ελληνική κυβέρνηση, πριν από λίγο διαβάσαμε τα τηλεγραφήματα, είναι τηλεγραφήματα της 11ης νυχτερινής από το Βελιγράδι και από τις Βρυξέλλες, είναι πως η αποχώρηση θα αρχίσει αφού υπάρξει τα επόμενα 24 ώρα η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτά που έχουν μεταδοθεί πάντως μέχρι σήμερα, αυτά που μεταδίδονται κύριε Μαγκριώτη είναι ότι αφού υπάρξει η απόφαση του ΟΗΕ θα φτάσει η σερβική δύναμη στα επίπεδα που ήταν πριν αρχίσουν οι βομβαρδισμοί. Αλλά έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία της αποχώρησης. Και το ερώτημα είναι εάν η Ελλάδα ταυτίζεται αυτή τη στιγμή με την επιφυλακτική στάση της Συμμαχίας απέναντι σε αυτή την κίνηση ή θεωρεί ότι πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η κίνηση για να ενισχυθούν οι διαδικασίες της διαπραγμάτευσης για την πολιτική λύση. Κύριε Μπιτζόρλα, ακόμη και οι φραστικές θέσεις, οι θέσεις διαλόγων δηλαδή, για μας είναι σημαντικές κινήσεις. Και με αυτή την έννοια μπορώ να πω ότι είναι μια θετική δήλωση της ηγεσίας του Βελιγραδίου. Όμως, εμείς ως χώρα, για να πάρουμε μια τελική θέση όσον αφορά αυτή την κίνηση θα πρέπει να δούμε τις επιμέρους πτυχές της. Δεν μπορούμε μια διακήρυξη ολίγων ωρών, γιατί αυτή είναι των τελευταίων ωρών. Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι διακήρυξη, είναι ήδη πράξη. Κύριε Μπιτζόρλα, η αποχώρηση στρατευμάτων από το Κωσυφοπαίδιο δεν είναι θέμα ολίγων ωρών. Το κατανοείτε νομίζω πως δεν είναι τόσο απλό θέμα. Η ανακοίνωση για και να εσείς πιστεύω ότι κατανοείτε ότι η έναρξη αποχώρησης είναι σημαντικό γεγονός. Ασφαλώς η δήλωση για την έναρξη αποχώρησης. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ο κ. Μιλόσεβιτς είπε ότι όταν υπάρξει απόφαση Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό το είπατε εσείς, λέω ότι όλος ο κόσμος σήμερα παρακολουθεί, παρακολουθεί την έναρξη αποχώρησης. Το ερώτημά μου είναι σαφές. Θεωρείτε ότι κάτι συμβαίνει για να κινητοποιηθείτε και να ζητήσετε κάτι παραπάνω για την ασφαλώς το θεωρούμε θετικό. Το δήλωσα προηγουμένως. Θα κάνει κάτι η ελληνική κυβέρνηση. Ασφαλώς. Θα κάνει κάτι. Κύριε Μπιτζόλα, η ελληνική κυβέρνηση και πριν αυτήν την ανακοίνωση του Βελιγραδίου έχει διατυπώσει τη θέση της για την αναγκαιότητα πολιτικού διαλόγου και ειρήνευσης στην περιοχή. Πάντως τον βομβαρδισμό της Κινέζικης Πρεσβείας δεν τον καταδικάσαμε. Κύριε Υπουργέ, δεν σας άκουσα. Τον βομβαρδισμό της Κινέζικης Πρεσβείας αυτολεξή δεν τον καταδικάσαμε. Έτσι, θα έλεγα πως ίσως αν προσέξουμε λίγο περισσότερο το χθεσινό λόγο του Πρωθυπουργού. Όλα τα πρόσεξα και τα διάβασα και τα άκουσα. Θα βγάλουμε αυτολεξί άλλο πέρασμα που ζητάτε κατά περίφραση και διασπυροειδούς προσεγγίσεως. Άλλο αυτό. Αλλά στο διατάφτα να πει ότι καταδικάζω δεν άκουσα εγώ να καταδικάσει. Τη λέξη καταδικάζω δεν την διατύπωσε, όμως ήταν, θα έλεγα, αρκετά σαφής. Είπε πως από τη στιγμή ιδιαίτερα που ξεκίνησαν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες και υπάρχει ένα πλαίσιο συμφωνίας των 8, θα πρέπει οι επιθετικές ενέργειες να μην έχουν το χρώμα που το είδαμε στο Βελιγράδι, δηλαδή τον βομβαρδισμό της Κινέζικης Πρεσβείας και βεβαίως τα θύματα που υπήρξαν. Ήταν βεβαίως φοβόμαστε να τα πούμε, Σιμίτη, αλλά ήταν σαφής. Περιφραστικά τα λέμε, περιφραστικά. Περιφραστικά, κύριε Θεωνά. Περιφραστικά, αλλά με μεγάλη σαφήνεια. Συγγνώμη, μην ξεχνάτε ότι είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός των 19 που διατυπώνει αυτές τις θέσεις. Προς τιμήν του αν τις διατυπώνει, κύριε
προς τιμήν του κύριε Μαγκριώτη αν τις διατυπώνει και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να αναζητήσουμε και για την Ελλάδα, διότι θα έλεγα η Ελλάδα υπέγραψε, αποτελεί ένα δεδομένο, έτσι, είναι factum, είναι γεγονός, η Ελλάδα υπέγραψε. Από τη στιγμή που υπογράψαμε, από τη στιγμή που συμμεριζόμαστε αν θέλετε και το κόστος των βομβαρδισμών, διότι ο λογαριασμός η λυπητερή θα μας έλθει στη συνέχεια. Οικονομικά θα επιβαρυνθούμε και εμείς ως σύμμαχος χώρα που έβαλε την υπογραφή της και ενέκρινε τους βομβαρδισμούς χωρίς καμία επιφύλαξη. Από εκεί και πέρα, χωρίς κόμπλεξ και χωρίς φόβο, μπορούμε να αναπτύξουμε και σχετικές πρωτοβουλίες στην πράξη όμως, όχι στα λόγια. Όχι να λέμε μέσα άλλα και να κάνουμε άλλα απ' έξω. Έτσι δεν είναι. Νομίζω στην πράξη τις αναπτύξαμε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Στην πράξη έχουμε παράσει κάποια διευκόλυνση που μας ζητήσετε, κύριε Υπουργέ. Στην πράξη, για τον κύριο Θεωνά, στην πράξη έχουμε παράσει κάθε διευκόλυνση που μας ζητήθηκε. Μας ζητήθηκε η διοικητική μέρημνα, την παρέχουμε στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Διοικητική μέρημνα, λιμάνια, οτιδήποτε μας ζητήθηκε το δώσαμε μέχρι τώρα. Δεν μπορούμε λοιπόν από εκεί και πέρα να λέμε ότι η μόνη κυβέρνηση που ακολουθεί μια διαφορετική στάση. Αλλά εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Καταρχάς είμαστε η μόνη χώρα που δεν συμμετέχουμε άμεσα στον πόλεμο. Στον πόλεμο μετέχουμε. Στους βομβαρδισμούς δεν μετέχουμε. Στον πόλεμο μετέχουμε. Στους συγκεκριμένους βομβαρδισμούς. Οι δυνάμεις που πέρασαν. Ελληνικά αεροπλάνα δεν βομβαρδίζουν. Ελληνικά. Εγώ ξέχουμε πληρώματα. Α, βέβαια. Τώρα, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Οι δυνάμεις που πέρασαν από τη Θεσσαλονίκη δεν συμμετέχουν στον πόλεμο. Τώρα, εντάξει, οι 20.000 στρατός που είναι στο Φύρο με αυτή την ώρα. Πέστε ότι είναι ειρηνευτική δύναμη. Και τα τάγκ άμα το πούμε, και τα τάγκ όλα αυτά είναι ειρηνευτικές δυνάμεις. Αν όλα αυτά είναι ειρηνευτικές δυνάμεις, τότε έχουν χάσει. Οι δυνάμεις αυτές, κύριε Θεωνά, συμφωνήθηκαν να περάσουν από τη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια των συζητήσεων του Ραμπουγέ. Ως δυνάμεις εμπέδωσης της ειρήνης. Πήγαν οι δυνάμεις πριν υπάρξει συμφωνία. Διότι συμφωνία Ραμπουγέ δεν υπήρξε, διαπραγμάτευση και διάλογος δεν έγινε ποτέ. Παρ' όλα αυτά οι δυνάμεις πέρασαν και πήγαν. Εγώ όμως άλλο θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ. Πάντως οι δυνάμεις πέρασαν την περίοδο των συζητήσεων του Ραμπουγέ. Και ήταν δυνάμεις εμπέδωσης της ειρήνης. Είναι δυνάμεις βαριά εξοπλισμένες, είναι δυνάμεις έτοιμες να μετάσχουν αν ποτέ αποφασίσουν το απονενοημένο διάβημα, γιατί περί αυτού θα πρόκειται των χερσαίων επιχειρήσεων. Και είναι δυνάμεις έτοιμες να μετάσχουν στις χερσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, δεν θα συμφωνήσω ότι είναι βαριά οπλισμένες. Οι δυνάμεις τις οποίες αναφέρεται ο κ. Υπουργός, μέχρι προχτές περνούσαν και περνάνε ακόμα. Ποιο Ραμπουγέ μας λέει τώρα. Οι δυνάμεις, τα τάγκς προχθές δεν περάσαν. Τα τμήματα που πέρασαν. Τα τμήματα, άρματα μάχης πέρασαν. Τα γερμανικά τετρακισμένα. Όχι. Άρματα μάχης. Δεν έχεις λαχαραγορά μέρες. Όχι, δεν έκανα το ερώτημα. Είχαν έρθει 40 μέρες πριν στο λιμάνι. Μέχρι στην λαχαραγορά μπήκαν προχθές. Κύριε Υπουργέ, ένα ερώτημα θέλω. Αυτά ήταν 40 μέρες στρατοπεδευμένα στο λιμάνι. Περάσαν όμως. Κύριε Υπουργέ, ένα ερώτημα σας παρακαλώ. Μιλήσατε για την ευρεία αυτονομία. Επειδή εδώ παίζεται ένα παιχνίδι με τις λέξεις, θέλω τη συγκεκριμένη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτονομία του Κωσυφοπαίδειου, η μια άποψη λέει, και αυτό που προβάλλεται κατά κόρον, είναι στα πλαίσια της Ιουγκοσλαβίας. Είναι παλιά πρόταση που την έχει κάνει και ο Φατός Νάνο. Η θέση όμως και της Ιουγκοσλαβικής ηγεσίας είναι αυτονομία, η οποία συζητιέται πόσο ευρεία και ευρεία να είναι, αλλά στα πλαίσια της δημοκρατίας της Σερβίας. Διότι στα πλαίσια της δημοκρατίας της Ιουγκοσλαβίας σημαίνει απόσχηση του Κόσοβου από τη Σερβία, σχηματισμός μιας τρίτης δημοκρατίας συνιστώσας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Ιουγκοσλαβίας, πράγμα που σημαίνει μεταβολή των συνόρων της Σερβίας. Ανεξάρτητα ότι τα σύνορα της Ιουγκοσλαβίας, της Ομοσπονδίας αυτής που είναι σήμερα, παραμένουν. Σε αυτή ακριβώς, σε αυτό το σημείο, ποια είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτονομία στα πλαίσια της Ιουγκοσλαβίας ή αυτονομία στα πλαίσια της δημοκρατίας της Σερβίας. Το πλαίσιο του καθεστώτος που επικρατούσε πριν την κατάργηση αυτονομίας από τον Μιλόσεβιτς του Κωσυφοπεδίου. Πριν το 1989-90. Δηλαδή στα πλαίσια της δημοκρατίας της Σερβίας, για πέστε το, γιατί τώρα αυτό παραπέμπεται στα ιστορικούς. Πλαίσια της, διότι τότε, στα πλαίσια της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας. Τότε ήταν λίγο κράτος εν κράτη, δεν ήταν ευρεία αυτονομία. Και δεν υπήρχε στο κοινοβούλιο του Κωσυφοπεδίου καμιά άλλη δύναμη εκτός από τους Αλβανόφωνους. Και όπως ξέρετε, Δανά, στο Κωσυφοπαίδειο υπάρχουν και Σέρβοι και Μουσουλμάνοι και Τούρκοι και Αιγύπτιοι. Και του κόμματός σας,
Δεν έχω να σας πω κάτι συγκεκριμένο πάνω σε αυτό, όμως μια περιοχή η οποία κατά 90% κατοικείται από αλβανόφωνους... Δεν είναι κατά 90%, αυτά είναι ψέματα. Δεν είναι κατά 90%. Πέστε εσείς το ποσοστό. Να σας το πω εγώ. Δεν ξεπερνάει το 55% οι αλβανόφωνοι, διότι υπάρχουν και 250.000 Σέρβοι και 200.000 μουσουλμάνοι που είναι σερβικής καταγωγής και 160.000 Αιγύπτιοι και Ατσίγκανοι και 50.000 Τούρκοι. Όλες αυτές είναι εθνικές ομάδες που κατοικούν στο Κωσυφοπαίδιο. Και όλες αυτές δεν εκφράζονταν. Κατοικούσαν. Ναι, γιατί τώρα τους διώξαν όλους. Αλλά δεν εκφράζονται στο κοινοβούλιο. Ούτε εκφραζόντουσαν στο κοινοβούλιο το 1989. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα. Εγώ δεν βάζω πώς θα εκφραστεί η αυτονομία. Στα πλαίσια. Ούτε και εμείς θα πρέπει είναι, να συζητήσουμε. Θα είναι στα πλαίσια της δημοκρατίας της Σερβίας. Δεν μας αφορά ως Ελλάδα η λεπτομέρεια. Δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι θέμα συνόρων εδώ. Αυτό και... που είπατε προηγουμένως. Δεν κατάλαβα όμως τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Εγώ δεν κατανοώ γιατί να μπει η Ελλάδα Σερβίας... σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς θέσαμε ως πλαίσιο τη συζήτηση. Για να βοηθήσω λίγο, κύριε Υπουργέ μου. Ο κύριος Θεωνάς λέει το εξής. Η ελληνική κυβέρνηση θα συμφωνήσει με την απόσχηση της έστω και στο πλαίσιο μιας δυνατής αυτονομίας, μιας ισχυρής αυτονομίας, θα συμφωνήσει με την απόσχηση του Κωσυφοπεδίου από τη Σερβία, της οποίας Σερβίας αποτελεί επαρχία του Κωσυφοπεδίου, όπως είναι γνωστό. Διότι αν λέμε στα πλαίσια της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας, καταρχήν δεν υπάρχει ενιαία Γιουγκοσλαβία. Υπάρχει νέα Γιουγκοσλαβία και νέα ομόσπονδη Γιουγκοσλαβία. Η νέα Γιουγκοσλαβία. Η οποία αποτελείται από τη Σερβία και αποτελείται και από το Μαυροβούνιο. Τώρα το ερώτημα είναι, θα αποσχιστεί από τη Σερβία μια επαρχία της εν προκειμένου το Κωσυφοπαίδιο για να αποτελέσει μια άλλη δημοκρατία, μια τρίτη δημοκρατία που θα έχει την ίδια υπόσταση με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, ώστε η Ιουγκοσλαβική Ομοσπονδία, η Νέα Ιουγκοσλαβία να έχει τρεις δημοκρατίες? Γιατί, ορθώς ανησυχεί, και διότι κάτι τέτοιο ανοίγει το δρόμο μετά από λίγα χρόνια στα πλαίσια της αυτοδιάθεσης, ανοίγει το δρόμο για μια πλήρη απόσχηση και από τη Νέα Ιουγκοσλαβία. Έτσι δεν είναι? Κατανοώ το ερώτημά σας, αυτό δεν μας αφορά εμάς. Εμάς μας αφορά να παραμείνουμε να αναλύουμε τα σύνορα. Το επαναλάβω. Ναι. Το πλαίσιο των δικών μας θέσεων είναι το πλαίσιο της αυτονομίας πριν την κατάργησή της από τον Μιλόσεβιτς το 1989-90. Άρα μέσα στα όρια της Σερβίας. Αυτή η πραγματικότητα. Κύριε Λικουρέτζο. Ακριβώς. Το δεύτερο θα τονίσω. Σαφής. Θα μου επιτρέψετε. Παρακαλώ. Θα μου επιτρέψετε. Εμάς μας ενδιαφέρει, όπως και κάθε, θα έλεγα, σύγχρονο και προοδευτικό πολίτη, να υπάρξει η αυτοδιοίκηση της περιοχής, να μπορούν να εκλέγουν δηλαδή τους αντιπροσώπους τους. Το θεωρώ στοιχειώδες δημοκρατικό δικαίωμα. Σαφή. Και βεβαίως τον σαφή πολιτισμό τους και φυσικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι τις τρεις αυτές αρχές και αξίες πρέπει να τις υπερασπιστούμε. Σαφή. Πριν το 89, ναι. Κύριε Υπουργέ, ξεπερνώντας αυτή την τελευταία και δυσχερή για σας ερώτηση, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας τα εξής. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι σε όλους όσους μετήχαμε απόψε στη συζήτηση, δεν μας προκαλεί η έκπληξη η επιχειρηματολογία σχετικά με τις ικανότητες και τις επιτυχίες της ελληνικής κυβέρνησης. Με τη διαφορά ότι αυτά μάλλον εντυπωσιάζουν εσάς τα μέλη της και δεν έχουν καταφέρει να πείσουν τους Έλληνες ότι πράγματι η κατάσταση είναι έτσι και ότι είστε τόσο γενναίοι και θαραλέοι απέναντι στους συμμάχους μας, ώστε να έχετε καταφέρει να επηρεάσετε μάλιστα και με τις απόψεις σας κάπως τα πράγματα. Αυτό όμως ούτε αυτό θέλω να το συζητήσουμε. Θέλω να σταθώ σε κάτι πολύ σημαντικό όμως που είπατε και αφορά τους ανθρώπους, τον επιχειρηματικό κυρίως κόσμο της Μακεδονίας. Εκεί επάνω είπατε ότι η Βόρειος Ελλάδα αυτή τη στιγμή υφίσταται μία πίεση από τις εξελίξεις. Και όλοι ξέρουμε ποιες είναι οι ζημιές κυρίως στον επιχειρηματικό κόσμο, εξαγωγές οι οποίες έχουν ματαιωθεί, εξαγωγές που κινδυνεύουν να μην πληρωθούν ποτέ, ακυρώσεις στα ξενοδοχεία της περιοχής. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, έχετε κάποιο σχέδιο ετοιμάσει για να ζητήσετε αποζημιώσεις, για να προστατεύσετε τα συμφέροντα αυτών των ανθρώπων που είναι το ζωντανό κομμάτι της Μακεδονίας, που είναι η ραχοκαλιά της εθνικής μας οικονομίας? Διότι μου... όσο πιο γρήγορα για να απαντήσει, γιατί κλείνει το κύκλο. Τελευταία λέξη. Διότι μου προξενεί καταπληκτική εντύπωση το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο τι θα γίνει στο μέλλον, δηλαδή όταν θα πάμε να αντιμετωπίσουμε τις καταστροφές που έχουν γίνει, λες και αυτό είναι ένα καινούριο Ελτοράντο, την ώρα που εδώ δεν είμαστε ικανοί να φτιάξουμε τον εθνικό δρόμο Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
Θα ήθελα λοιπόν το σχόλιο σας στο τι κάνετε για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά πάσχουν οικονομικά και υφίσταται τις συνέπειες. Δύο πράγματα. Καταρχάς, δεν μας ενδιαφέρει αν δείχνουμε ή φαινόμαστε ηρωικοί στις πράξεις μας. Μας ενδιαφέρει να υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας συμφέροντα. Δεν το κάνετε. Θα έλεγα πως είναι η εντύπωση του ελληνικού λαού. Ο μέσος πολίτης, οι έρευνες της κοινής γνώμης αυτό καταδεικνύουν. Κάνετε λάθος. Αυτό αναφερθήκαμε προηγουμένως. Τα στοιχεία του κ. Παναγιωτόπουλου σε έρευνες αφορούσαν. Λυπάμαι που δεν ήμουν εδώ στην κουβέντα προηγουμένως. Η εκτίμηση όλων μας, και νομίζω ότι θα μου επιτρέψετε και εμένα αλλά και τα άλλα μέλη της κυβέρνησης και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να επικοινωνούμε καθημερινά με τους πολίτες. Εγώ καθημερινά γυρίζω όλους νομούς της Μακεδονίας και της Τράκης. Αυτό εισπράττουμε από τους πολίτες. Πως η στάση που κρατούμε υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Δεν ζητά ο μέσος πολίτης ταύτιση ούτε με τους Σέρβους, ούτε με τους Αλβανούς, ούτε με τους Αμερικάνους, ούτε με τους Γερμανούς. Επιτέλους είναι η στιγμή, λέει, η ελληνική κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα να πάψουν να είναι όπως το παρελθόν, φιλοαμερικάνικα, φιλορώσικα, φιλογαλλικά, φιλογερμανικά, να είναι ελληνικά. Και νομίζω πως το σύνολο του ελληνικού πολιτικού κόσμου, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν, υπερασπίζονται πρωτίστως τα εθνικά συμφέροντα. Και το τονίζω, για μας δεν έχει σημασία αν αυτό φαίνεται ως ηρωική στάση. Σημασία έχει να είναι πατριωτική, να υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Όσον αφορά δεν μας έχετε πείσει σε αυτό και θα μας πείθατε εάν είχατε αποδεχτεί την πρόταση για ένα Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, που τότε θα είχαμε κριτήρια να αξιολογήσουμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι αν πράγματι υπηρετούνται τα εθνικά συμφέροντα. Το να το λέτε εσείς και να το επαγγέλλεστε από μόνο σας δεν έχει καμία αξία. Καταλαβαίνετε νομίζω ότι δεν μπαίνει σε δοκιμασία, διαδικασία, δεν αξιολογείται από τις άλλες δυνάμεις. Μια διαδικασία έναντι της ουσίας. Μα δεν αξιολογείται αυτό, είναι αφαίρετο που λέτε. Τα και εμείς σας απαντούμε, και όχι η Νέα Δημοκρατία, σας απαντούμε όλοι. Δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Μα σας απαντούμε, δεν τα υπηρετείτε επιτυχώς, είπα. Δεν είπα δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Είπα ότι δεν μπορείτε να τα υπερασπιστείτε με επιτυχία. Και χάσατε την ευκαιρία να ακούσετε προηγουμένως ότι ενώ μας λέτε όλα αυτά και απασχολεί την κοινή γνώμη η κρίση στα Βαλκάνια, έχετε έναν ατέλειωτο κατάλογο με ελληνοτουρκικές διαφορές που ούτε προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεστε ούτε και μπορείτε να εργαστείτε. Άρα λοιπόν, μην έρχεστε να μας πείτε απόψε ότι έχετε επιτύχει σε όλα τα μέτωπα και είμαστε δυστυχείς που δεν έχουμε αντιληφθεί αυτές τις επιτυχίες σας. Το επιχείρημα περί των ελληνοτουρκικών, που ξέρετε πολύ καλά. Πιο γρήγορα, κύριε Υπουργέ, κλείνει το κύκλο μας. Πιο γρήγορα, κλείνει το κύκλο μας, ελληνικά. Ναι, τι να κάνω όμως. Ακριβώς αυτή τη στιγμή, με το επιχείρημα περί των ελληνοτουρκικών, ενισχύει την επιλογή και τη στάση της κυβέρνησης. Διότι κατανοούμε πολύ καλά ακριβώς πως θα η Ελλάδα, την ενίσχυε αν είχατε την ικανότητα να υψώσετε τη φωνή και να πάρετε τα ανταλλάγματα που μπορείτε να πάρετε. Ούτε φωνή έχετε, ούτε ανταλλάγματα έχετε πάρει. Πείτε μας κάτι το οποίο έχουμε, αναμένετε στο συγκεκριμένο τομέα. Πείτε και μας, φωνή ένα έχουμε, θα μου επιτρέψετε, όταν 18 χώρες του ΝΑΤΟ υποστηρίζουν απολύτως τις επιλογές των ΗΠΑ και η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτήν την προσπάθεια του ΝΑΤΟ με τον τρόπο που είπα προηγουμένως και με τις αρνήσεις εμείς έχουμε της, την εντύπωση τις συνεχείς αρνήσεις και τις επιφυλάξεις. Με όλη σας την καρδιά μετέχετε. Θα μου επιτρέψετε, εγώ βεβαίως θα ζήταγα τη διαφορετική σας θέση και τη θαραλέα σας επιλογή. Την έχετε ακούσει. Δεν έχει σημασία. Την έχετε ακούσει επαγγελμένο στην Βουλή, μπορεί να την επαναλάβω. Δεν επιτρέπει στη ΣΥΠΑ και στους ισχυρούς του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης, με αυτή τη στάση που κρατάει η κυβέρνηση η ελληνική, σε καμιά περίπτωση να θέσουν τα τουρκικά συμφέροντα στο Αιγαίο και στην Κύπρο πάνω από τα ελληνικά. Ας περιμένουμε τις εξελίξεις τα θέματα αυτά στη συνέχεια και μετά να αξιολογήσουμε εάν η στάση σήμερα της ελληνικής κυβέρνησης θα έχει θετικό αντίκρισμα στις σχέσεις της με την Τουρκία. Σας ρωτώ όμως, αν ήταν διαφορετική η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, τότε ποιο θα ήταν το αρνητικό αντίκρισμα της επιλογής μας. Γιατί σήμερα είναι εύκολο που η Ελλάδα κρατά αυτή τη στάση να της ασκούμε κριτική και έλεγχο για τις ελληνοτουρκικές εξελίξεις. Εγώ θα σας πω μία τελευταία και λέξη, τις οποίες βεβαίως θα τις δούμε αύριο. Διότι ο εάν η στάση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν διαφορετική, τότε να είστε σίγουροι πως δεν θα ήταν ανακοινώσεις καθόλου διαχειριστική που έχει σχέση από και το οικονομικό Ελντοράντο να εκμεταλλευτούμε και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και όλα. Δικείτε κύριε Θεωνά, δεν υπάρχει περίπου έτσι πάει. Δεν ξέρω εάν εσείς πιστεύετε ότι στις ελληνοτουρκικές διαφορές ο αποφασιστικός παράγοντας που θα γύρει την ισορροπία υπέρ της Ελλάδας δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι αν θέλετε οι χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά είναι το Βελιγράδι. Όχι, κύριε Υπουργέ, ότι επιτρέψτε μια απάντηση, είναι η τελευταία μου λέξη. Είναι η τελευταία μου λέξη. Της Ελλάδος, μα δεν με αφήνετε να την αποδειχθεί.
Μου ζητάτε την απάντηση χωρίς να μου επιτρέπετε να σας την πω. Δεν είναι εύκολο να σας δώσω απάντηση αν δεν μου το επιτρέψετε. Χαίρομαι που είστε συνεπείς στους πολιτικούς σας αγώνες τόσα χρόνια να μάχεστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, όπου εκεί υπηρετούνται τα εθνικά συμφέροντα. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Τότε, αφού δεν έχετε καμιά διαφωνία με την πολιτική μας, γιατί αναζητείτε να διαχωριστείτε? Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι είναι αυτό που σας λέει, διότι η πολιτική σας δεν ήταν αυτή που έρχεστε σήμερα να μας πείτε, αλλά εν πάση περιπτώσει, με τους κοινούς μας αγώνες από το φοιτητικό κίνημα, μπορώ να σας τη δώσω την απάντηση. Μάλιστα. Αφού δεν διαφωνείτε επί της ουσίας. Δεν καταλαβαίνετε. Εντάξει, λοιπόν, όμως θέλω να σας πω κάτι. Ναι. Πολύ σημαντικό και θα μου το επιτρέψετε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Για να κλείσουμε. Αυτό που είπε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, ότι εμείς δεν χρειάζεται, λέει, να δείχνουμε ότι συμφωνούμε με το ΝΑΤΟ, διότι ανήκουμε σε αυτό το στρατόπεδο. Εμείς θέλουμε να πούμε στους δυτικούς συμμάχους ότι συμμετέχουμε στις δυτικές συμμαχίες. Δεν ανήκουμε όμως εκ των προτέρων και χωρίς προϋποθέσεις στις δυτικές συμμαχίες. Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα έλεγε ποτέ ότι η Ελλάδα είναι μικρή χώρα και ότι δεν έχει δύναμη. Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ήξερε και ξέρει να υπερασπιστεί το κύρος της χώρας και την ισχυρή της φωνή όπου αυτό χρειάστηκε να το κάνει. Και έχουμε τέτοιο δείγμα γραφής στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο οποίο συμμετέχουμε. Σας παρακαλώ λοιπόν, μην συνδέετε το εμάς με τα λάθη τα δικά σας. Η ανακοίνωση είναι η χειρότερη ανακοίνωση, η πιο φιλοατλαντική που υπήρξε. Δεν σας λέω για την ανακοίνωση, σας λέω για την επιστολή την οποία στείλαμε και τις απόψεις οποίες διατυπώσαμε. Αλλά μην λέτε σε εμάς αυτά τα οποία έπρεπε να τα πείτε σε κυβέρνηση οποίας είστε μέλος. Εμείς την Ελλάδα, χώρα μικρή και ανίσχυρη, δεν τη λέγαμε ποτέ. Είπε ο πρωθυπουργός σας. Αν αυτό αποτελεί τιμή για σας, χαίρομαι. Τελειώσαμε. Μάλιστα. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ήταν συντριπτική υπέρ των ατοικών μονάδων. Άλλο σας λέω, αφήστε να συζητήσουμε κάτι. Και δεν ξέρω όμως μετά την απόρριψη της επιστολής σας, κύριε Μαγκριώτη, σε μένα απευθύνεστε τώρα. Γιατί δεν αρνηθήκατε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ή εμάς που ζητάτε ως κυβέρνηση να αρνηθούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ? Κύριε Μαγκριώτη, πρέπει να κλείσουμε. Δεν αρνηθήκατε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που για σας δεν σημαίνει και τίποτα. Κύριε Μαγκριώτη, πρέπει να κλείσουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εμείς κακόπιστα σκεφτόμενοι. Που ταυτίστηκε απολύτως με τον ΝΑΤΟ. Κύριε Μαγκριώτη, πρέπει να κλείσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο ούτε για τη διατύπωση του αντιλόγου. Δεν ξέρω, κακόπιστα σκεπτόμενος, αν θα πρέπει να προτείνουμε να βομβαρδιστεί η Πορτογαλία, διότι ο Πρωθυπουργός της χώρας αυτής σας απέτρεψε από το να λθείτε εγκαίρως στην κουβέντα απόψε, και έτσι να σας ρωτήσουμε και άλλα πράγματα που αφορούν τη Βόρειο Ελλάδα. Εμείς θα έλθουμε επάνω να βγάλουμε κάποιες εκπομπές ζωντανές από τη Θεσσαλονίκη. Θα πούμε και εμείς, θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους που έχουν το θάρρος και βάζουν τα σώματά τους στο λιμάνι κάθε βράδυ. Θα μιλήσουμε με τους Σαλονικιούς που έχουν το χιούμορ να στρέφουν τις πινακίδες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα τάγκς αντί να πάνε στους Ευζώνους να πηγαίνουν στη Λαχαναγορά και να χάνονται στα λαδάδικα. Θα μιλήσουμε με αυτή την καταπληκτική πλευρά των Μακεδόνων. Αυτοί που τα κάνουν είναι και φίλοι μας. Είναι και φίλοι σας, αλλά δεν ξέρω τι θα λένε για σας. Όχι προσωπικά, πολιτικά εννοώ. Έτσι δεν είναι? Πολιτικά. Αλλά θα μας δώσετε την ευκαιρία να τα κάνουμε αυτά όταν θα είμαστε στη Βόρειο Ελλάδα και όταν θα σας έχουμε πάλι καλεσμένο. Κρίμα, όλοι οι Έλληνες, μαστερήσατε όλοι σήμερα. Και όλα τα πολιτικά κόμματα. Παρακαλώ. Αρνούνται το πόλεμο. Θέλουμε την ειρήνη. Ναι, αλλά και πρέπει να κάνουμε και κάτι για να έρθει η ειρήνη στην περιοχή, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να υπογράφουμε τον πόλεμο και να έρχεται η ειρήνη. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, την αγάπη μου, κύριε Υπουργέ. Ούτε άλλο κομμάτι της Βόρειας Ελλάδας να είναι η γέφυρα για να περνάνε στρατιώτες και άρματα. Μάλιστα. Θέλουν να είναι η γέφυρα της ειρήνης και της οικονομικής ανάπτυξης. Μέχρι και να γίνει γέφυρα ειρήνης όμως, περάσαν τα άρματα. Θα δουλέψουμε. Μάλιστα. Να σας καληνυχτήσω. Το διευκρίνησα. Για αυτή τη φορά θα φανούμε επιοικείς προς την Πορτογαλία. Την επομένη θα στείλουμε τα stealth. Εντάξει, καλό βράδυ. Είμαι υποχρεωμένος να καληνυχτήσω και εσάς, τους καλούς φίλους, τον Ανδρέα Λικουρέτζο, αναπληρωτή γραμματεία πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, από τα νεότερα στελέχη του κόμματος, τον κύριο Γιάννη Θεωνά, εμπειρότατο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Δεν είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Μη με λες μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Σας βγάλανε έξω? Όχι, δεν με βγάλανε. Δεν είμαι. Σε κατηγορία, θα πάνε. Ευρωβουλευτή. Είμαι ευρωβουλευτή. Το γραφείο τύπου του ΚΚΕ μας το εδήλωσε αυτό και θα το διορθώσουμε.
Ο κύριος Στέλιος Πιτσιόλας είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του συνασπισμού της Αριστεράς και της Πρόοδου και τον κύριο Αλευρομάγειρο, επίτιμο Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, αντιστράτηγο από στρατεία και από τους Έλληνες αξιωματικούς που έχουν πολεμήσει τον Τούρκο στις αποβατικές δυνάμεις του Ατήλα στη Μεγαλόνησο. Θα σας ευχαριστήσουμε και εσάς φίλοι και φίλες. Ήταν μια συζήτηση η οποία θα έπρεπε να έχει ακολουθήσει έναν διαφορετικό ρυθμό. Η απουσία του κυρίου Μαγκριώτη μας στέρισε από μια σωστή διάταξη και αναδιάταξη επιχειρημάτων, την οποία ελπίζω να την ξαναβρούμε αύριο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Ελπίζουμε οι όποιες ενέργειες γίνονται στα διεθνή φόρα να αποδώσουν και η προοπτική της ειρήνευσης να μην φαίνεται τόσο μακρινή όσο εξακολουθεί να φαίνεται και απόψε. Μείνετε κοντά μας, η Εύη Βυσβάρδη, με ό,τι νεότερο από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως με ό,τι νεότερο από τα μέτωπα του πολέμου. Γεια σας. Μια προσφορά της Panafon.